Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων. Υπάρχουν πάντα τέσσερις πλευρές σε κάθε ιστορία. Η δική σου εκδοχή, η δική τους εκδοχή, η αλήθεια και αυτό που πραγματικά συνέβη, έχει πει ο Ζαν-Ζακ Ρουσό. Απόψε ανοίγουμε το φάκελο μιας μεγάλης συζήτησης για την πολιτική, τους πολιτικούς, την οικονομία, την κοινωνία, σε συνθήκες κρίσης ή μετάβαση σε μια άλλη εποχή, και ο ρόλος τεχνολογικής επανάστασης και τα αντίβαρα στα σενάρια δυστοπίας ή ενδεχομένως στα σενάρια τεχνοφοβίας. Θα το κάνουμε κυρίως με τη βοήθεια ενός Έλληνα διανοούμενου που ζει στο Παρίσι, αλλά που αναπνέει κάθε μέρα Ελλάδα. Είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης, εικαστικός, συγγραφέας, και για αρκετά χρόνια συντάκτης σε μία πάλε ποτέ εμβληματική εφημερίδα της Γαλλίας, τη Λιμπερασιόν, ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας. Καλησπέρα, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη, σε εσάς και καλησπέρα και στους αγαπημένους τηλεθεατές. Μετά από τόσο καιρό μπορώ να τους αποκαλέσω αγαπημένους, αφού έχουμε πια διάλογο εδώ και καιρό. Κύριε Δαβέτα, θα σας ρωτήσω προφανώς και για τη Γαλλία, αλλά θέλω έτσι ξεκινώντας εισαγωγικά, γιατί είμαστε σε μία περίοδο πολιτικών αναβρασμών, ανακατατάξεων, εξελίξεων σε όλο κατά βάση τον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο. Το ερώτημα είναι, σε μια εποχή που η τεχνολογική επανάσταση έχει εκρηκτικούς ρυθμούς, με τι όρους πολιτικής οι πολιτικοί προσέρχονται και η κοινωνία προσλαμβάνει? Η πολιτική έχει τελειώσει ως πολιτική. Είναι τελειωμένη. Όταν λέμε έχει τελειώσει, έχει τελειώσει. Οι όροι που έρχονται είναι τελείως διαφορετικοί. Σκεφτείτε όπως είναι το NFT. Σκεφτείτε ένα κέντρο το οποίο είναι αρχιετυπικό. Και το οποίο είναι όπως ο καλλιτέχνης που παράγει ένα έργο τέχνης. Αυτό είναι το γνήσιο. Το γνήσιο αυτό μετά δεν πηγαίνει πουθενά. Έχουμε την εικόνα αυτού, την εικόνα αυτού, την εικόνα αυτού. Όπως το NFT. Έχουμε δηλαδή μια υβριδική κατάσταση. Αυτή είναι η πολιτική σήμερα. Υπάρχει ένα κέντρο ολιγαρχών, το οποίο καθορίζει τις τύχες του κόσμου μέσα από την οικονομία και επιβάλλει βέβαια μέσα από την ιστορία και ούτω καθεξής. Και αυτοί οι άνθρωποι επιβάλλουν μια άλλη πολιτική, με αποτέλεσμα η πολιτική από μόνη της να έχει αρνηθεί αυτό που ο όρος σημαίνει. Η πολιτική έχει να κάνει με τον πολίτη και με την πόλη και με τον πολιτισμό. Και τα τρία έχουν ξεκοπεί από τον όρο πολιτική. Η πολιτική είναι ουσιαστικά ολογράμματα, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουνε, ζουν μέσα από τον εαυτό τους. Δεν έχουν καμία σχέση με τους πολίτες. Μα καμία σχέση. Καμία σχέση με τις χώρες. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτό που γίνεται και στη Γαλλία και αλλού, δεν ακούνε τον κόσμο. Η δημοκρατία βρίσκεται υπό απειλή, κύριε Σαχίνη. Με αυτή την κατάσταση, τι να πω για την πολιτική τη σημερινή. Είναι μια κατάσταση η οποία ακολουθεί τα ίχνη της παγκοσμιοποίησης. Θα έλεγα ότι είναι μια πολιτική την οποία χαρακτηρίζω υβριδική πολιτική ή αλλιώς, όπως τη λέω, NFT πολιτική. Δηλαδή η εικόνα της εικόνας, την εικόνα, ο εικόνα. Και οι πολίτες, οι δικές τους προσλαμβάνουσες από τις υπαρκτές βιωτικές ανάγκες μισθών, φτώχειας, ακρίβειας από τη μια και από την άλλη, οι άλλες τους, οι μεγάλες αναζητήσεις για να πάει ο κόσμος σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Δυστυχώς, οι πολίτες παραμένουν άνθρωποι. Το δυστυχώς το βάζω, το λέω ειρωνικά. Σε γενικές γραμμές, οι πολίτες παραμένουν ακόμη άνθρωποι. Δεν έχουν καταλήξει να είναι υβρίδια, όπως είναι η πολιτική με ήττα. Και ενδεχομένως και η πολιτική με ομικρογιώτα σε επίπεδο παγκόσμιο. Λοιπόν, είναι άνθρωποι. Γι' αυτό και εξεγείρονται. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις εξεγέρσεις στη Γαλλία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις διαμαρτυρίες. Αυτές οι διαμαρτυρίες. Να μην νομίζουν όλοι ότι έχουν να κάνουν μόνο με κάποιο νομοσχέδιο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ πιο ουσιαστικές. Έχει να κάνει με την ευζοία και με τη δημοκρατία. Αυτές είναι οι πραγματικές εξεγέρσεις. Άμα δείτε τα αιτήματα, αυτά που ζητάει ο κόσμος στη Γαλλία αλλά και στις άλλες χώρες που ταξιδεύω, θα δείτε ότι το πρόβλημά τους είναι ότι νιώθουν να είναι αποκομμένοι από αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία. Η δε πολιτική είναι κλεισμένη στον εαυτό της, έχει αποχωρήσει από τη σχέση πόλης, πολίτη και πολιτισμού και έχει γίνει απλά ένα εργαλείο της ολιγαρχίας που διευθύνει την παγκοσμιοποίηση. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα η λεγόμενη τεχνολογική έκρηξη παίζει εδώ ρόλο? Παίζει ρόλο. Τεχνολογική επανάσταση. Παίζει ρόλο. Η τεχνολογία έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι
η θετική όψη. Δηλαδή, έχουμε τεχνολογία για να βοηθήσουμε τη ζωή μας, την επικοινωνία μας, να καλυτερέψουμε τα πράγματα γύρω μας, να βοηθηθούμε. Όταν όμως αυτό το πράγμα υποχωρεί στη δεύτερη άποψη, ποια είναι η δεύτερη άποψη? Η τεχνολογία ως καταστολή. Εδώ έχουμε μάχη της τεχνολογίας. Η τεχνολογία, τα δύο πρόσωπα της τεχνολογίας συγκρούονται. Το ένα είναι αυτό το οποίο θέλει να παραμείνει κοντά στον άνθρωπο και να τον διευκολύνει, και το άλλο είναι η τεχνολογία η οποία ουσιαστικά κλείνεται πάλι στον εαυτό της όπως η πολιτική. Σε αυτή την περίπτωση η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως καταστολή. Καταστολή των ανθρώπων. Καταστολή των πολιτών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να οδηγήσει παρά σε διαρκή σύγκρουση. Άρα εδώ το κρίσιμο είναι αν πας με αυτή την τεχνολογική επανάσταση μπροστά ως κοινωνία, ως ανθρωπότητα, ή αν πας κατευθείαν στο να συναντήσεις ένα νέο πεδίο δυστοπίας, ή το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχει μέση οδός. Έτσι όπως το έχουν οδηγήσει, ναι. Ουσιαστικά η τεχνολογία είναι προς όφελος του κόσμου. Το ξαναλέω αυτό. Έτσι δεν υπάρχει τεχνοφοβία εδώ σε αυτά τα οποία λέω εγώ. Το αντίθετο. Είναι προς όφελος. Όταν όμως η τεχνολογία πάει να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το όνειρο του ανθρώπου πάντοτε ήταν από την εποχή του Αριστοτέλη. Το άριστον τέλος, δηλαδή το άριστον ως σκοπός. Όταν λοιπόν το άριστον, το οποίο βασίζεται στην αμφιβολία, διότι αμέσως της αμφιβολίας ο άνθρωπος και της έρευνας προχωράει, όταν αυτό σταματάει και δεν έχουμε πια τίποτε άλλο, εδώ πέρα αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε. Τι γίνεται, πού πάμε? Δεν υπάρχει πια αμφιβολία. Η τεχνολογία είναι αυτή η οποία υποκαθιστά το άριστον το οποίο ήθελαν οι άνθρωποι. Ο Άντι Γουόρχολ είχε πει κάτι το οποίο εγώ πάντοτε διαφωνούσα και συνεχίζω να διαφωνώ. Θέλω να γίνω μηχανή. Αυτό ήταν προάγγελος αυτό το οποίο θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή, το όνειρο της τελειότητας του ανθρώπου αναλαμβάνουν να το φέρουν σε πράξη οι μηχανές, η τεχνολογία. Εγώ παρατηρώ ακόμη και στο ποδόσφαιρο. Έβλεπα προχθές ένα μάτς ποδοσφαίρου, τελείως τυχαία. Μία κλασική περίπτωση πέναλτι, όπου ο αντίπαλος βάζει το χέρι του, έβλεπα τον ΠΑΟΚ με το... νομίζω με τον Παναθηναϊκό ήταν, πρέπει να ήταν, όχι, με τον Ολυμπιακό. Και βλέπουμε ότι ο διαιτητής, στα πλαίσια της ευθυνοφοβίας, τι κάνει, για κάτι το οποίο είναι οφθαλμοφανές, είναι δίπλα, κοιτάει το ΒΑΡ για να αποφασίσει. Δηλαδή η μηχανή να αποφασίσει άλλη μια φορά αυτό το πράγμα σε μελλοντική διάσταση και μακροχρόνια, ουσιαστικά οδηγεί σε αδρανοποίηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γυρίζει στον εαυτό του, γυρίζει σε μια παιδική ηλικία, με την κακή έννοια όμως, ένα παιδισμό γεροντικό, διότι δεν έχει αυτό το στοιχείο της αμφιβολίας και της έρευνας, δύο θεμελιακά στοιχεία τα οποία βοηθούν στην πρόοδο. Δεν εμπιστεύεται τα μάτια του αρχικώς, ναι. Δηλαδή τις αισθήσεις του. Βεβαίως. Και εδώ δεν πρόκειται περί το αν θα κάνω λάθος ή όχι, γιατί ακόμη και το δικαίωμα στο λάθος είναι μια ανθρώπινη λειτουργία. Γι' αυτό σας είπα, είναι η αμφιβολία. Εδώ πέρα πάμε να αντικαταστήσουμε την όποια αμφιβολία από μια τελειότητα, η οποία όμως δεν οφείλεται. Μια τελειότητα η οποία όμως είναι προγραμματισμένη βάσει αλγορίθμων. Είναι μηχανική. Δεν είναι μια τελειότητα αναζήτησης του ανθρώπου, άσκησης του πνεύματός του, άσκησης του ψυχισμού του, άσκησης των ικανοτήτων του. Εδώ πάμε να υποκαταστήσουμε την προσπάθεια εξέλιξης του ανθρώπου από τις μηχανές. Είναι όμως, σου λένε, πιο δίκαιο αν έχει τα δεδομένα η κρίση και η απόφαση. Τι απαντάτε? Σε κάποια θέματα είναι δίκαιο και σε κάποια θέματα μάλιστα λειτουργεί και διορθωτικά, ούτε μία αντίρρηση. Σε κάποια άλλα θέματα όμως, άμα υπάρξει λάθος, μπορεί να δημιουργήσει τερατουργήματα. Εγώ τις προάλλες, σας λέω συνέχεια διάφορα έτσι περίεργα, αλλά έχω κάποιον φίλο Γάλλο, ο οποίος έχει μια τάση θρησκευτική και εξομολογείται. Και μου λέει ότι πήγε και εξομολογήθηκε σε μια μηχανή. Του λέω, σε μια μηχανή? Μου λέει, ναι. Έχω φτιάξει, μου λέει, το chat GPT, έτσι ώστε να υποκαθιστά έναν ιερωμένο. Εγώ μιλάω σε αυτό, ουσιαστικά ο ιερωμένος με ακούει και έτσι νιώθω μια χαρά. Με την ίδια λογική θα πάει ο άλλος και θα πει, εγώ θέλω έναν ιερωμένο, από τον ιερωμένο περνάμε στον ιερωμένο, θέλω έναν ιερωμένο, ιερωμένη και θα λειτουργεί έτσι. Άρα όλες οι παλιές αξίες
χάνονται. Ενώ θα έπρεπε να είναι συμβατές με την τεχνολογία. Η πολιτική θα έπρεπε να είναι συμβατή με την τεχνολογία. Θα επιστρέψω σε αυτό. Θέλω να μου πείτε, μιας και έχετε άμεση εικόνα, τι κρύβεται λοιπόν στην πραγματικότητα πίσω από την κρίση στη Γαλλία, που προφανώς ως πυροκρουστήρας είναι η αύξηση κατά 2 έτη της πρόωρης συνταξιοδότησης, δεν είναι της συνταξιοδότησης, είναι της πρόωρης συνταξιοδότησης. Έγινε το έλα να δεις, αυτό αμέσως διαδόθηκε. Και συνεχίζεται. Βεβαίως. Και συνεχίστηκε και συνεχίζεται. Και χτες. Και ανακοινώθηκαν και νέες κινητοποιήσεις. Ναι. Δηλαδή δεν μπαίνουν στα σπίτια τους, να το πω έτσι, οι Γάλλοι. Όμως αυτό έχει μεταδώσει πια έναν πυρήνα κινητοποιήσεων σε Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία. Λογικό είναι. Τι είναι όμως στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα, κοιτάξτε, καταρχήν ας δούμε ας πληροφορήσουμε τον κόσμο για ένα γεγονός. Αυτό το περίφημο νομοσχέδιο ουσιαστικά έχει γίνει φύλο και φτερά. Φύλα και φτερά. Γιατί ο Μακρόν στην προσπάθειά του να κατευνάσει λίγο τις διαμαρτυρίες υποχώρησε από πάρα πολλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέμε από τα 62 στα 64, αλλά είναι κάποιες ομάδες οι οποίες, εφόσον έχουν ξεκινήσει να εργάζονται από πολύ πιο πριν, δεν θα πάνε στα 64. Θα φύγουν στα 62. Οι άλλες θα φύγουν στα 60, στα βαρέα επαγγέλματα. Mm. Άρα λοιπόν, δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Η ουσία όμως ποια είναι? Ότι με αφορμή το νομοσχέδιο, οι Γάλλοι προβληματίζονται και ενδεχομένως μέσα από αυτούς και οι άλλοι Ευρωπαίοι για 2 πράγματα. Πρώτον, αυτό που ονομάζουμε ευζοία και αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία. Τι είναι τέλος πάντων αυτή η ευζοία την οποία οι Γάλλοι υπηρέτησαν, χάρη της οποίας δημιουργήθηκαν αριστουργήματα του πολιτισμού, δημιουργήθηκαν προσπάθειες της λογοτεχνίας, της πολιτικής, όλων αυτών των πραγμάτων? Τι είναι αυτή η ευζοία? Γιατί αυτή η ευζοία χαλάει και αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους να υποφέρουν, η αγοραστική δύναμη μειώνεται και οι σχέσεις των ανθρώπων είναι τόσο τεταμένες ώστε η βία έχει γίνει μέρος της πραγματικότητας? Και το άλλο είναι η δημοκρατία. Ποια είναι η δημοκρατία? Για ποια δημοκρατία μιλάμε? Αυτό είναι δημοκρατία? Ο Δήμος έχει φύγει από τη λέξη. Υπάρχει μόνο κρατεία. Η κρατεία με κάθε μορφή εξουσίας που υπάρχει. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο το οποίο θέλω να καταθέσω εδώ είναι ότι για πρώτη φορά στην πολιτική, σε αυτές τις πολιτικές κινητοποιήσεις, η βία δεν έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Προσέξτε. Είναι η βία και η ικανοποίηση της βίας. Παλιότερα η βία έχει ένα ιδεολογικό χαρακτήρα. Ας πούμε, η αριστερή πλευρά έβλεπε τον κατεπιεσμένο αστό και ήθελε να επαναστατήσει εναντίον του αστού. Ο Α, ο Β και ούτω καθεξής. Τώρα έχει αποειδεολογικοποιηθεί η βία. Η βία για τη βία τώρα. Και το φοβερό ποιο είναι? Χτες έχουμε έρευνα την οποία μπορεί να τη βρείτε, να τη δείτε, η Φιγκαρό. Mm. 59% των Γάλλων, μεγάλο ποσοστό, αποδέχεται ως φυσιολογικό γεγονός τη βία. Αυτό είναι μόνο στην αρχή. Δηλαδή, τα καίμε όλα, τα κάνουμε λίμπα και σου λέει, είναι φυσιολογικό μπροστά σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να αντιδρούν έτσι. Προσοχή. Αυτό είναι μια αλλαγή. Έχουμε 2 αλλαγές. Τα αιτήματα σας τα είπα, είναι ευζοία και δημοκρατία. Έχουμε 2 αλλαγές στην στρατηγική της μάχης. Η μία είναι αυτή, όπου η βία είναι αναγκαίο πλέον εργαλείο. Δεν το λέω για μένα, σας λέω πώς είναι εκεί πέρα. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει η εξουσία. Προσοχή. Η στόχη των διαδηλωτών δεν είναι η εξουσία. Δηλαδή τελείως διαφορετική στρατηγική. Στόχη των διαδηλωτών είναι η ακύρωση ή η καθυστέρηση όλων των νομοσχεδίων. Δηλαδή, αυτά τα οποία αφορούν τη ζωή μου, την αγοραστική μου δύναμη και τα ζητήματα δημοκρατίας, εγώ θα σου τα ακυρώσω, κύριε Μακρόν, κύριε Χ, κύριε Ψ. Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, λέτε ότι φαίνεται να επιλέγει ένα μεγάλο ποσοστό ως αντίδραση στη βία. Η κρατική βία, η κρατική καταστολή έχει επίσης αλλάξει πίστα, διότι παρακολουθούμε στη Γαλλία να εμφανίζονται πια ειδικά σώματα στρατοχωροφυλακής. Προσέξτε, όταν είχα πρωτοπάει στη Γαλλία, δεκαετία του 81-82, που ήμουν πολύ νεαρός φοιτητής, 20 χρονών, είχα δει για πρώτη φορά στις διαδηλώσεις τους μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι ήταν ένα τρομακτικό σώμα, το οποίο τρέχει με φοβερή ταχύτητα και συλλαμβάνει από όλες τις μεριές τους διαδηλωτές. Τότε είχαν και αλυσίδες. Οι διαδηλωτές αυτές, οι μοτοσυκλετιστές αυτοί είχαν φύγει για όλα τα επόμενα χρόνια ως μία μορφή βαρβαρότητας και καταστολής.
βάρβαρης καταστολής, θα το πω πιο απλά. Επανήλθαν. Για πρώτη φορά έχουμε επαναφορά των μηχανών αυτών, μέχρι και τις γουρούνες επανέφεραν. Θέλουν να χτυπήσουν τους οικολόγους, αυτούς που αγωνίζονται για το περιβάλλον, και για να μπορέσουν να αντέξουν να τους πιάσουν μέσα στα χωράφια, χρησιμοποιούν τις γουρούνες, αυτές που βλέπουμε στα... λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για όξυνση της βίας. Η πολιτική που δεν είναι πλέον πολιτική, που είναι ολόγραμμα, που είναι NFT, που είναι υβρίδιο, και ο ΣΥΤΑ και πολιτική ως ομικρογιώτα, δεν αφορά τον κόσμο. Και ο κόσμος ο οποίος αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον, για μια καλύτερη ζωή, και οι δύο χρησιμοποιούν σαν εργαλείο, αφού πια έχουμε διάλογο κοφών, τη βία. Η βία λοιπόν επανέρχεται στο τραπέζι ως εργαλείο πολιτικού διαλόγου. Αν εσείς μπορείτε να βρείτε μια εξήγηση με τα μέχρι τώρα λογικά δεδομένα, όχι. Πείτε μου, σε αυτή λοιπόν την περίοδο, άρα οι λεγόμενες παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πόλεμο στην Ουκρανία, σφυροκόπημα αλλού, εντάσεις, ξαφνικές συμμαχίες παραδοσιακών εχθρών, θεωρείτε ότι έχουν ένα πιο εσωτερικό υπόβαθρο για τις κοινωνίες? Ναι, γιατί παράδειγμα έχουμε το εξής περίεργο με την Ουκρανία. Ενώ η ηγεσία, η πολιτική στην πλειοψηφία της και κυρίως στην σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία της, τα ΜΜΕ, υποστηρίζουν μέχρι ακρότητας μέχρι και τον πόλεμο εναντίον του Πούτιν, το ποσοστό που έκανε η Φιγκαρό, η Λεμόν και η Λιμπερασιόν, λένε ότι το 75% με 80, και μάλιστα τώρα έχει ανέβει και από 80, των Γάλλων, διαφωνούν και λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε να πολεμήσουμε για την Ουκρανία. Δεν είναι ο πολεμός μας. Αυτό είναι βγαίνει σαν σύνθημα. Μιλάω για τρεις εφημερίδες, οι οποίες έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις. Άρα εδώ για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέω, τη διάσταση. Χρησιμοποιούνται τα όπλα, τα νέα τεχνικά όπλα, γίνεται, ας το πούμε, προσπάθεια να δοκιμαστούν τα νέα όπλα, και η γνώμη του κόσμου δεν μας αφορά. Προσπαθούμε βέβαια να τον αναγκάσουμε να ακολουθήσει. Βλέπουν ο κόσμος δεν ακολουθεί, αλλά εμείς το βιολί μας. Μήπως λοιπόν αυτή είναι, γιατί είμαστε και σε περίοδο πολιτικών εξέλιξεων, ακόμη και στην Ελλάδα, μπαίνουμε σε προεκλογική, βεβαίως, προεκλογική περίοδο. Μήπως αυτή είναι, να το πω έτσι, η πολιτική του ready-made. Του σήμερα, και μάλιστα μια πολιτική που έχει τα χαρακτηριστικά, όπως είπατε εσείς, των fake πολιτικών ή των πολιτικών μέσω της μίμησης του καθρέφτη τεχνολογικού, ναι, ηλεκτρονικού. Άρα γι' αυτό είναι και αποκομμένα, είναι μοντέλα στεγνά που επιβάλλονται στις κοινωνίες. Κρατάω δύο λέξεις. Το ready-made, για να καταλάβουμε και ο κόσμος. Το ready-made είναι μια πρόταση την οποία εισήγαγε για πρώτη φορά πριν τον πόλεμο, αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μαρσέλ Ντουσάμπ. Ένας μεγάλος εικαστικός Γάλλος, ο οποίος τι έκανε, πήρε τα ready-made, δηλαδή τα έτοιμα φτιαγμένα βιομηχανικά προϊόντα, και με μία κίνηση τα εισήγαγε μέσα στον χώρο της τέχνης. Δηλαδή ξαφνικά ένας ουρητήρας, ένας τροχός ποδηλάτου, μία κρεμάστρα, γίνανε έργα τέχνης μέσα από την τοποθέτησή τους στον χώρο. Αυτό το πράγμα όμως είναι η θετική πλευρά. Αυτή την πλευρά του ready-made είναι αυτή που εφαρμόζουν τώρα αυτούς που ονομάζω εγώ αυτό που ονομάζω υβριδική πολιτική. Ready-made. Δηλαδή, προετοιμάζεται από πριν σε κάποια κέντρα και αυτή η προετοιμασία μετά στέλνεται παντού να εφαρμοστεί. Είναι μια κάθετη πολιτική η οποία έχει να κάνει από τα πάνω προς τα κάτω και όχι από τη βάση προς τα πάνω. Διότι έχει διαραγεί τελείως η σχέση πολιτικής. Και βέβαια, πού έχουμε φτάσει? Σας είπα υβριδικό, σας είπα NFT. Γιατί χρησιμοποίησα τον όρο NFT? Στο NFT τι έχουμε? Έχουμε την άρνηση του γνήσιου. Ένας καλλιτέχνης δηλαδή, για να είναι κατανοητό, φτιάχνει ένα πίνακα. Έχω εγώ τον πίνακα που έχω φτιάξει. Αν θέλω να κερδίσω χρήματα εύκολα και να λειτουργήσω επικοινωνιακά, δηλαδή, προσοχή, επικοινωνία και αγορές, τα δύο στοιχεία, τι κάνω? Μπαίνω σε ένα site, το δηλώνω
Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, αγοράζει την εικόνα του έργου. Το έργο μένει σε μένα. Αγοράζει την εικόνα με ένα κωδικό. Μετά από λίγο, αυτή η εικόνα μπορεί να πωληθεί σε κάποιον άλλον. Και δημιουργείται μια τεράστια αγορά με αποτέλεσμα εχθές στο Μέγαρο Μπομπιντού στη Γαλλία να ξεκινήσει μια τεράστια έκθεση παγκόσμιας εμβέλειας με αφορμή τα NFT. Άρα δηλαδή τι είναι το NFT? Είναι η κυριαρχία της κόπιας απέναντι στο γνήσιο. Τι είναι η σύγχρονη πολιτική? Είναι ουσιαστικά η κόπια. Η σύγχρονη πολιτική είναι κόπια. Είναι αντίγραφο. Δεν είναι καν μίμηση. Γι' αυτό είπα κρατάω τις δύο λέξεις. Στη μίμηση, όταν μιλούσε ο Πλάτωνας για μίμηση, εννοούσε να έχουμε την εμπειρία της μίμησης. Δηλαδή να μπορέσω εγώ εμπειρικά να προσεγγίσω ένα δέντρο, μια θάλασσα και να το ζωγραφίσω. Αυτοί τι κάνουνε? Παίρνουν μόνο την εικόνα την εξωτερική. Την αντιγράφουν μηχανικά και πουλούν την εικόνα. Δηλαδή πουλούν ψευδεστήσεις. Πουλούν χήμερες. Αυτό το πουλώ ψευδεστήσεις, πουλώ χήμερες, με την έκρηξη της τεχνολογίας γίνεται ακόμη πιο στρατηγικό. Βεβαίως. Πάνε να διαλύσουν την έννοια του έργου τέχνης. Πάνε να διαλύσουν την έννοια της πολιτικής. Πάνε να διαλύσουν την έννοια της ζωής. Την έννοια του έρωτα. Της φιλίας. Τα πάντα. Τι έρωτα, αφού τι έρωτα σου λέει. Έχεις απέναντί σου, φτιάχνεις, παραγγέλνεις ένα μισθομηχάνημα, το ερωτικό αντικείμενο που θέλεις, μια ωραία γυναίκα ή ένα ωραίο αγόρι, ανάλογα με τα γούστα, και μετά από λίγο σου έρχεται το μηχάνημα και εσύ έχεις ερωτική ιστορία με αυτό. Να το, αυτό είναι. Άρα σε μια απέραντη μοναξιά. Ο φιλόσοφος Λουκ Φερή, που είναι και φίλος μου, πιο μεγάλος από μένα, αλλά συνεργαζόμαστε, από τους κορυφαίους ακόμη εν ζωή φιλοσόφους στη Γαλλία, γράψε ένα σπουδαίο άρθρο για αυτό τις παρενέργειες που μπορεί να έχει αυτή η σύγχρονη τεχνολογία. Και λέει ότι προς το παρόν μοιάζουν όλα να είναι κάτω από κάλυψη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είμαστε σε έναν ωραίο ύπνο, κοιμόμαστε. Και είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη. Αν για κάποιο λόγο κάποιος άνθρωπος βρεθεί προϋπαρξιακής πτώσης και σπάσει ο καθρέφτης και δεν βλέπει πια τις εικόνες, απέναντι στο σπασμένο καθρέφτη, τι έχουμε? Την τρέλα. Αν δείτε τις αναλύσεις στα ψυχιατρία, οι άνθρωποι που θεωρούνται ότι είναι ψυχικά, είναι προβληματικοί, σπάνε τον καθρέφτη, δεν θέλουν να δουν την εικόνα τους. Έτσι, λέει ο Λουκ Φερή, θα γίνει ο κόσμος, εάν συμβεί υπαρξιακή κρίση. Διότι θα καταλάβουν ότι αυτά τα οποία ήταν γύρω τους ήταν ψευδεστήσεις. Λοιπόν, θα πάμε και πιο βαθιά και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας για να αλλάξουμε τροποντινά στο ίδιο μήκος κύματος, να διευρύνουμε τη θεματική. Θα πάμε σε έναν εξαιρετικό συνάδελφο και συγγραφέα, δημοσιογράφος χρόνια και μάλιστα σε όλα τα μεγάλα έντυπα και με κατεύθυνση ξεκινώντας από την οικονομία, τον κύριο Μάκη Ανδρονόπουλο. Καλησπέρα κύριε Ανδρονόπουλε. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ. Καλώς σας βρίσκω. Και ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας απόψε στις αντιθέσεις. Δικιά μου χαρά, δικιά μου χαρά. Κοιτάξτε, είμαστε σε προεκλογικό κλίμα και γενικό σε πολιτικό αναβρασμό στην Ευρώπη και όχι μόνο. Και ταυτοχρόνως είμαστε και σε ένα κλίμα που όλοι πυκνώνει και με αφορμή τις εκλογές η δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης, των αλγορίθμων, ακόμη και για τις εκλογές. Σήμερα διάβαζα ένα άρθρο σε ελληνικό τύπο που έλεγε ότι μπορεί τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα να είναι αποτέλεσμα ενός αλγόριθμου και της τεχνητής νοημοσύνης και όχι της νοημοσύνης των επιλογών των ανθρώπων. Εσείς λοιπόν έχετε ταράξει λιγάκι τα ύδατα στο εσωτερικό της χώρας με ένα νέο βιβλίο, Sapiens 3, κόντρα στο μετάνθρωπο. Θέλω να πω ότι από τον ίδιο τον τίτλο του βιβλίου και με την προτροπή ότι είναι ένα εγχειρίδιο για τη νέα εποχή, δείχνετε να στέκεστε κάπου στη μέση και να λέτε αυτά είναι τα πλεονεκτήματα, αλλά αυτές είναι ενδεχομένως και οι πόρτες της δυστοπίας. Είναι έτσι? Ναι, σαφώς το βιβλίο αυτή την πρόθεση είχε και κυρίως να τακτοποιήσει αυτές τις καταιγίδες των πληροφοριών που δεχόμαστε και δεν προλαβαίνουμε να τις επεξεργαστούμε. Ζούμε στην εποχή μιας συνεχώς αυξανόμενης ταχύτητας που μας εμποδίζει να κοιτάξουμε μέσα μας τον εαυτό μας και να σκεφτούμε αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Αντιδρούμε πια με ένα τρόπο τελείως σπασμωδικό. Αυτή η ταχύτητα
είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας και του τεχνικού πολιτισμού, ο οποίος καθοδηγεί και την οικονομία και την πολιτική και τα πάντα. Και βεβαίως τώρα έχουμε μπει και στην εποχή του chat GTP. Προηγουμένως με τον κύριο Γαβέτα, από ό,τι έμαθα ότι είναι το όνομά του, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα. Πράγματι, αυτή η συγκυρία, σε αυτή τη φάση, μπορούν να επηρεαστούν από εκλογικά αποτελέσματα. Πριν από ένα μήνα, περίπου ενάμιση, είχε βγει η πληροφορία ότι ήταν εγκατεστημένη στην Ελλάδα με ανοιχτό γραφείο μια Ισραηλινή εταιρεία η οποία κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Και αν θυμάμαι καλά, έλεγε ότι μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα επηρεασμού πολιτικών εξελίξεων 31 στα 33. Είχε πάρει 33 δουλειές και τα 31 τα πέτυχε. Αυτή η εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορα λογισμικά και data, δεδομένα. Έχει μηχανισμούς παρέμβασης στα social media με fake news ή με διάφορα ή μη αληθινά γεγονότα, τα οποία τα κατευθύνει προς μια κατεύθυνση με στόχο να επηρεάσει τον συναισθηματισμό και εν τέλει και την πολιτική απόφαση του υποκειμένου. Ξέρετε, κύριε Ανδρονόπουλε, θέλω, και ο κύριος Δαβέτας όπου θέλει παρεμβαίνει, θέλω να διαβάσω κάτι που δημοσιεύουν μόλις προχθές οι New York Times και το επικαιροποιούν σήμερα πάλι. Είναι τι? Ψεύτικες εικόνες της τεχνητής νοημοσύνης που δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ να συλλαμβάνεται ενώ πηγαίνει για να του απαγγελθούν οι κατηγορίες στο δικαστικό μέγαρο, έξω από αυτό, στη Νέα Υόρκη, οι οποίες εξαπλώνονται γρήγορα, γίνονται viral, παρακαλώ πολύ, ότι συνελήφθη ο Τραμπ και αρχίζει μετά μία αντιμαχία πάνω σε αυτή την εικόνα που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με ολόγραμμα, που έλεγε ο κύριος Δαβέτας στην αρχή της εκπομπής, μεταξύ Δημοκρατικού Κόμματος και Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μέσα από τα social media. Τι συνιστά αυτό όμως? Δηλαδή, αν το ψέμα φτάνει σε αυτό το σημείο να επικρατεί, αντιλαμβάνεστε ότι... Να, βλέπουμε και μία από τις φωτογραφίες του New York Times. Ναι, κύριε Δαβέτα, από εσάς. Ναι, θέλω να πω το εξής. Μου θυμίζει τη φράση του Σεφέρη, παρότι το είναι πολύ καλό αυτό που λέω, για να πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη. Δηλαδή, γίνεται μια ολόκληρη μάχη για μια ψευδέστηση, για μια τεχνητή πραγματικότητα. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα, μπορεί να επηρεάσει πολιτικά τις καταστάσεις, μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία, όπως πολύ σωστά ακούστηκε από τον συνομιλητή μας, και να δημιουργήσει άλλου είδους ψυχολογία ως προς την καριέρα της πολιτικής, των ανθρώπων κτλ. Δηλαδή, δίνεται μάχη για μια κατάσταση ψευδεστήσεων, για μια χήμερα. Κύριε Ανδρονόπουλε. Μια και έχουμε και τον καθηγητή της φιλοσοφίας μαζί μας, να το πάμε σε ένα πιο βαθύ ακόμα επίπεδο. Εδώ η εικόνα είναι το τεκμήριο, κατά κάποιο τρόπο για μας τους δημοσιογράφους τουλάχιστον, αλλά και για το ευρύ κοινό, το τεκμήριο της αλήθειας. Αν λοιπόν έχουμε μία ψεύτικη εικόνα ή ένα ψεύτικο βίντεο φτιαγμένο από την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να κάνει όλα αυτά που είπε ο κύριος Δαβέτας, ταυτόχρονα όμως μας πάει σε μια νέα πραγματικότητα. Καταλύει την πραγματικότητα και φτιάχνει μια εικονική πραγματικότητα η οποία δεν είναι το video game που παίζουν τα παιδιά ή κάποιος video art που θα φτιάξει μια εικονική πραγματικότητα ή τα σκηνικά στο Avatar, την ταινία κτλ. Εδώ πια έχουμε κατάλυση της αλήθειας, του πραγματικού κόσμου. Μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση που το Matrix, ας πούμε, η τριλογία του Matrix είναι μπροστά μας. Έρχεται. Σε λίγο θα ενωθούμε και με τα τσιπάκια, θα ενωθεί μάλλον ο ανθρώπινος εγκέφαλος με τον υπολογιστή και θα πάψει να ζει. Θα είναι τροφοδότης αυτού του μηχανήματος που βλέπαμε στο Matrix με τους ανθρώπους μέσα σε γυάλες.
Κύριε Αντρονόπουλε, όμως εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Όπως σωστά είπατε, καταλύει τον πυρήνα της αλήθειας, αυτό που είχαμε συνηθίσει ως πυρήνα της αλήθειας, με τη διαφορετική οπτική του καθενός, και φτιάχνει μία άλλη αλήθεια, που δεν είναι όμως η πραγματική αλήθεια. Προσπαθώ να το πω έτσι, όσο δυσνόητο σας φαίνεται, πιστέψτε με, πολλοί κόσμος το καταλαβαίνει έτσι. Αυτή η μη πραγματική αλήθεια όμως, από το σύστημα θα θεωρείται πια η αλήθεια. Εδώ δεν είναι θέμα λοιπόν επιβολής εξουσιών. Απολύτως. Όταν το Metaverse αυτά θα κάνει, ήδη ξεκινάει να κάνει, όλα τα λεφτά θα πάνε εκεί. Ήδη λέγεται ότι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα, δηλαδή ο σπουδαίος αναπτυξιακός πόρος από τον οποίο θα βγαίνουν τα μεγάλα κέρδη, είναι το εμπόριο των data, των δεδομένων. Συνεπώς, το Metaverse και όλες αυτές οι εικονικές πραγματικότητες υπολογίζουν οι ειδικοί ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα κάνουν 5 τρισεκατομμύρια τζίρο. Άρα αγοράζονται οικόπεδα στο Metaverse, οικόπεδα εικονικά, για να φτιαχτούν εικονικές εταιρείες με εικονικά πρόσωπα, με εικονικά λεφτά, με εικονικά τα πάντα. Δηλαδή η δυστοπία είναι ήδη εδώ, δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει. Αυτά είναι ανεξέλεγκτα. Γιατί οι πολιτικοί δεν τα καταλαβαίνουν, ούτε ξέρουν, ούτε έχουν και άποψη, διότι ακολουθούν τις αγορές. Έτσι. Άρα αυτούς που χρηματοδοτούν την έρευνα και την κατευθύνουν. Οι ακαδημαϊκοί, εντάξει, τώρα είναι και ο καθηγητής και δεν θέλω να τα βάλω μαζί του, αλλά οι ακαδημαϊκοί φωνάζουν, γράφουν με 5 άρθρα και εμείς οι οργανικοί σκεπτόμενοι, αλλά μέχρι εκεί, εδώ πέρα τα πράγματα πρέπει να εξηγηθούν, διότι δημιουργείται ένα gap, ένα χάσμα, ένα κενό. Ένα κενό μεταξύ του να χρησιμοποιείς την τεχνολογία, να την καταλαβαίνεις και ποιος την ελέγχει. Ξέρετε τι θα γίνει τώρα με τους κβαντικούς υπολογιστές. Είχε ο Economist στο ετήσιο τεύχος του ένα συγκλονιστικό άρθρο ενός ειδικού της κυβερνοασφάλειας. Τι έλεγε λοιπόν αυτό το άρθρο? Όπως ξέρετε, οι κβαντικοί υπολογιστές είναι κάτι που έρχεται. Ήδη υπάρχουν σε κάποιο προχωρημένο βαθμό. Ποια είναι η διαφορά τους? Ο Μάνος Δανέζης λέει ότι είναι εδώ οι κβαντικοί υπολογιστές. Σωστά το λέει ο Μάνος. Απλώς δεν έχουν εμπορευματοποιηθεί ακόμα, και αυτό έχει τη σημασία του. Κάποια στιγμή και οι τιμές θα μειωθούν και θα μπορεί και ένας ιδιώτης να αποκτήσει. Αλλά αυτό που έχει σημασία με τους κβαντικούς είναι ότι εκτός από γρήγορους υπολογισμούς και την επεξεργασία τεραστίων ποσοτήτων data, δεδομένων, έχουν το πλεονέκτημα να σπάνε τους κωδικούς και να κάνουν ταχεία αποκρυπτογράφηση. Τι έλεγε λοιπόν το άρθρο? Ότι έχει παρατηρηθεί πως ομάδες προσώπων, αλλά και χώρες που δεν κατονομάζει, συγκεντρώνουν κρυπτογραφημένα data, δηλαδή μπορεί να μπουν στην Εθνική Τράπεζα και να τη σηκώσουν όλοι, εννοώ να την αντιγράψουν, είναι κωδικοποιημένοι, δεν μπορούν να τη σπάσουν, αλλά την αποθηκεύουν. Δηλαδή παίρνουν τώρα, αποθηκεύουν τώρα για να αποκρυπτογραφήσουν μετά, μόλις θα υπάρξει, θα έχουν στη διάθεσή τους τον κατάλληλο κουβαντικό υπολογιστή. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός που έγραψε το άρθρο που σας έλεγα επεσήμανε την ανάγκη για μια παγκόσμια καινούρια αρχιτεκτονική ασφάλειας του κυβερνοχώρου. Αυτά είναι τα θα πούμε κι άλλα, κύριε Ανδρανόπουλε, θα πούμε. Πρέπει να πάω σε διακοπή με μια κουβέντα από τον κύριο Δαβέτα. Πρέπει να πω ότι ουδείς εξ ημών, Πόλο δε εσείς οι δύο, δεν δηλώνετε τεχνοφοβικοί, το αντίθετο. Όχι, βέβαια, ναι. Αλλά όμως βάζετε γερά τα ερωτήματα
Άλλο, το είπε ο κύριος Ανδρονόπουλος, άλλο την κατέχω, την αξιολογώ, τη χρησιμοποιώ και άλλο μέσω αυτής γίνομαι ελέγξιμος μέχρι εξαήλωσης. Οι κοινωνίες λοιπόν, κύριε Δαβέτα, πού είναι εδώ σε όλα αυτά που περιγράφει ο κύριος Ανδρονόπουλος? Εγώ σας το είπα από την αρχή ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι συμβατή με τον άνθρωπο και ο κίνδυνος είναι αυτή τη στιγμή να μην είναι συμβατή. Ο κίνδυνος όμως ο οποίος είναι και σε σχέση με τις κοινωνίες είναι αν αρνηθούμε αυτό το οποίο ονομάζουμε πραγματικότητα, υπάρχουν σημεία αναφοράς αυτού που ονομάζουμε πραγματικότητα. Αυτό που λέμε το πραγματικό. Είναι, ο κόσμος έχει σημεία αναφοράς σε σχέση με το πραγματικό. Αν αυτά τα σημεία αναφοράς πάψουν, διότι η πραγματικότητα δεν είναι πλέον πραγματικότητα και όλα είναι εικονικά, τότε ο άνθρωπος βρίσκεται φυλακισμένος σε ένα παιχνίδι με καθρέφτες, όπου η κάθε εικόνα είναι αντανάκλαση κάποιας άλλης, είναι ευάλωτος στις εξουσίες που ελέγχουν και κρύβονται πίσω από τους καθρέφτες, με αποτέλεσμα η ζωή του να μην του ανήκει, να μην μπορεί να κάνει τίποτα και να είναι έρμεο των αποφάσεων των λίγων κύκλων, των ολιγαρχών, αυτών που θέλουν να διοικήσουν τον κόσμο κατασταλτικά μέσω της τεχνολογίας και όχι να προσφέρουν την τεχνολογία στην υπηρεσία του κόσμου. Και το όφελος, θα σας πει κάποιος, κύριε Δαβέτα, είναι ποιο? Αν θέλεις με αυτόν τον τρόπο να διοικήσεις κοινωνίες, στην ουσία να τις απονευρώσεις, πάβουν να υφίστανται και ως καταναλωτές. Θα πουλάνε πού? Θα πουλάνε, μπορεί εύκολα, όταν σε έχει αποχαυνώσει, ναι, και σου λέει πρέπει να αγοράσεις αυτό, είναι ωραίο προϊόν και εσύ λειτουργείς με την ταχύτητα που υπάρχει σήμερα της παραγωγής, η έννοια των αγορών που λέχτηκε πριν, οι αγορές και η επικοινωνία, είναι τα δύο αδέρφια της σημερινής πραγματικότητας. Όταν λοιπόν είναι αυτό το πράγμα, τότε εσύ θα βλέπεις, όπως στην τηλεόραση, θα βλέπεις ένα ωραίο προϊόν, θα το παραγγέλνεις, θα είσαι μια χαρά και θα ταυτίζεσαι με την εικόνα που είδες. Την επομένη θα είναι κάτι άλλο. Να λοιπόν η κατανάλωση πάει πολύ πιο γρήγορα σε αυτή την περίπτωση από ό,τι πριν. Διότι δεν υπάρχει η έννοια του πραγματικού, δεν υπάρχει η έννοια της αλήθειας. Οτιδήποτε βλέπεις και σε γοητεύει, το ακολουθείς. Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Κύριε Ανδρονόπουλε, μένετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Δαβέτα στο στούντιο και τον κύριο Ανδρονόπουλο σε σύνδεση. Κύριε, θέλω να σας διαβάσω, συνεχίζοντας από τους New York Times, το εξής. Ζήτησαν από ένα chat GPT να παράγει ένα mail για τη συγκέντρωση χρημάτων υποστηρικτών του Τραμπ. Η εφαρμογή αρχικά δήλωσε «Δεν μπορώ να πάρω πολιτική θέση ή να προωθήσω οποιαδήποτε πολιτική ατζέντα». Στη συνέχεια όμως παρήχε ένα υπόδειγμα ενός πιθανού email που θα έμοιαζε με αυτό του Τραμπ. Και στη συνέχεια, όταν του ζητήθηκε του chatbot να κάνει το μήνυμα πιο οργισμένο, έδωσε περισσότερη οξύτητα. Το μήνυμα ήταν τελικώς «Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να στείλουμε ένα μήνυμα στη ριζοσπαστική αριστερά», γράφουν οι New York Times, «που κατακλείζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εμείς δεν υποχωρούμε. Κάντε δωρεά τώρα και βοηθήστε μας να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη». 2 ώρες μετά το δοκίμασε η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών. Η απάντηση ήταν «Δώστε δωρεά να απαντήσουμε στα ακραία, στα όρια του φασισμού μηνύματα της ομάδας Τραμπ». Χωρίς να αναμειχθεί κανένας άνθρωπος. Τι σας λέει και τον δύο αυτό, κύριε Ανδρονόπουλε? Αυτή είναι η καινούργια κατάσταση και πράγματι το ότι βγήκε ακόμα και ο γέροντας, ο Κίσιγκερ, να πει ότι παιδιά προσοχή, δεν πάμε καθόλου καλά, κόψτε το τώρα. Βγήκε ο Ήλον Μάσκ, ο οποίος αν μη τι άλλο είναι ο ίδιος τεχνολόγος και εφευρέτης, σημαντικός, και τοποθετούνται εναντίον αυτής της εξέλιξης με τα chatbot. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν είμαστε εμείς οι παράξενοι περίεργοι που παρακολουθούμε και έχουμε τις αμβολίες μας. Βγαίνουν προσωπικότητες με μεγάλη εμπειρία. Ο Elon Musk τα είπε αυτά, αν θυμάμαι καλά, το Δεκέμβριο σε κάποιο μεγάλο συνέδριο που έγινε στον Αραβικό κόλπο, σε κάποιο συνέδριο, όπου είπε, ανέπτυξε όλο αυτό το πρόβλημα που μπορεί να οδηγήσει. Και ο Elon Musk δεν είναι τεχνοφοβικός. Ετοιμάζει τα τσίπ για να δουν το φως του σιτικλή, έτσι. Άρα εδώ πέρα με τα chatbot δεν είναι μόνο η τέχνη
και ο λόγος και όλα αυτά. Το δημοσιογραφικό κείμενο που μπορεί να σου φτιάξει. Ναι. Καταραίει η σκέψη. Η σκέψη, αυτό το οποίο είναι η ουσία, το μεδούλι της ανθρωπινότητας. Θα το θα δώσουμε αυτό στη μηχανή. Είναι το τέλος, με ακούτε κύριε Ανδρονόπουλε. Βεβαίως, παρακαλώ. Ναι, είναι ουσιαστικά το τέλος του στοχασμού και της αισθητικής. Απολύτως. Τελειώνει η αισθητική, θέλουν να τελειώσουν αυτό που ονομάζουμε αισθητική και στοχασμό. Και ο στοχασμός και η αισθητική είναι δεμένα με την προσπάθεια της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από την αφιβολία να αυτοκατανοηθεί και να κατανοήσει τον κόσμο και τα πράγματα. Καταργείται αυτή η προσπάθεια αυτοκατανόησης, η προσπάθεια αυτογνωσίας. Γι' αυτό και μίλησα εγώ για ζόμπι. Θέλουν τους ανθρώπους ζόμπι, διότι η πολιτική είναι μια πολιτική των ζόμπι, υβριδική πολιτική πλέον, η οποία ελέγχεται από κάποια κέντρα ολιγαρχών που ελέγχουν την οικονομία αυτού του κόσμου. Μα αν θυμάμαι καλά, πριν 2-3 χρόνια, στην περίφημη ετήσια διάσκεψη της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, ένα από τα βασικά θέματα ήταν η μεταλήθεια. Μεταλήθεια είναι ό,τι πει αυτός που μπορεί να το πει και να ακουστεί δυνατά. Δεν είναι το γεγονός. Τα γεγονότα χάνουν την σημασία του. Σημασία έχει τι λέει αυτός που μπορεί να το πει και να το επικοινωνήσει. Επιστροφή λίγο στην περίοδο των σοφιστών, όπου έπρεπε μέσω της επιβολής του λόγου να ανακαλύψει την αλήθεια. Αυτός που επιβαλόταν στον άλλον ήταν και η αλήθεια. Η αλήθεια ήταν ρέουσα. Ενώ ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης είπαν ότι υπάρχει αλήθεια, την οποία πρέπει να τη χτίσουμε εξ αντικειμένου εμείς οι ίδιοι. Συγγνώμη για την μικρή παρένθεση, αλλά στο βιβλίο κάνω πολλές νήξεις για αυτή τη νέα μεταφυσική που παράγει η επιστήμη και η τεχνολογία. Και τη θεωρώ πολύ επικίνδυνη, διότι επενδύεται με μεγάλες προσδοκίες, με τις θεωρίες της αντιγύρανσης και τις θεραπείες της αντιγύρανσης, με καινούργιες ιατρικές μεθόδους που θα βοηθήσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες να τελειώνουν με τις πανδημίες κτλ. Όλο αυτό το περίβλημα για να περάσει από κάτω το εξουσιαστικό κομμάτι είναι φοβερό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή υπόσχονται ότι ο Economist είχε βγει το 2000 στο Millennium με ένα θέμα ότι θα ζούμε ως τα 120, θα δουλεύουμε και θα κάνουμε σεξ ως τα 80. Λοιπόν, όχι προαποφασισμένες, αλλά είναι τάσεις οι οποίες έχουν διαφανεί εδώ και δεκαετίες και δεν κάνουμε τίποτα. Και τώρα ξαφνικά βγήκε πριν 4 μήνες το chat GPT και διαπιστώσαμε ότι για να ξέρουμε αν το γραπτό του φοιτητή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή δικό του, να έχουμε ειδικό λογισμικό. Έλεος. Υπήρχε ο τρανσουμανισμ. Αυτό το κίνημα του τρανσουμανισμ είναι ουσιαστικά ένα κίνημα το οποίο επιβεβαιώνει αυτά τα οποία ακούγονται εδώ. Δηλαδή ένα κίνημα το οποίο έλεγε ότι εγώ μπορώ να αλλάξω το σώμα μου, να επέμβω στη φύση και να το κάνω όπως θέλω. Να αλλάξω το σεξ, να αλλάξω τα πάντα, ό,τι θέλω, διότι αυτό θα με κάνει ευτυχισμένο. Μέσω της τεχνολογίας μπορώ να τα αλλάξω όλα. Θέλω λίγο να μείνετε ακόμη, θα πάμε και σε πιο βαθιά νερά, στο εξής. Διαβάζω εδώ ότι πρόσφατα προωθήθηκε τον περασμένο μήνα ένα deepfake βίντεο που φτιάχτηκε με συνθήκες τεχνητής νοημοσύνης και ολογράμματα, εμφανίζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Biden, να ανακοινώνει εθνική επιστράτευση λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Και το είδαν αμέσως εκατομμύρια άνθρωποι, χρειάστηκε να γίνει ειδική παρέμβαση. Ένα. Δύο. Μου στέλνει ένας τηλεθεατής. Για σκεφτείτε, λέει, να κατασκευαστεί ένα μήνυμα των τριών κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών υπερεθνικών οργανώσεων ότι έχουμε κραχ. Και να παίξει. Τι θα συμβεί? Θα καταρρεύσει όλο αυτό το ίδιο το σύστημα. Έχει να κάνει με την πραγματικότητα.
Ναι, παρακαλώ. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε πραγματικότητα. Όταν καταργείται η πραγματικότητα, τότε δημιουργείται το αίσθημα του πανικού. Γυρίζουμε πλέον σε μια κατάσταση πανικού, που σημαίνει απόλυτος έλεγχος από την εξουσία των ανθρώπων από κάτω, οι οποίοι είναι πλέον διαχειρίσιμο υλικό. Για να το πω με απλά λόγια, τα πιο απλά που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δεν μπορεί να ξέρεις αυτό το οποίο αγγίζεις ή αυτό το οποίο θέλεις, αν είναι μέρος της πραγματικότητας ή όχι. Αυτό λες εσύ για την οικονομία. Μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι έχουμε πόλεμο. Αύριο το πρωί έχουμε πόλεμο. Και να είναι και αυτό δημιούργημα αυτής της τεχνητής νοημοσύνης. Και κάποιος να πατήσει μέχρι και το κουμπί των πυρηνικών, πιστεύοντας ότι του έρχονται πυρηνικά. Για να καταλαβαίνουμε. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που ονομάζουμε αξίες με συγκεκριμένες ανθρωπολογικές αναφορές, αυτό το στοιχείο της πραγματικότητας, πάει να μεταβληθεί. Και ο κίνδυνος βρίσκεται εκεί. Τι λέτε εσείς? Ξέρετε, έχουμε ιστορική εμπειρία πάνω σε αυτό. Το 1938, ξέρετε την ιστορία του Orson Welles. Βεβαίως, με την επιδρομή των Αριανών, μάλιστα. Ναι, που πεζόταν στο ραδιόφωνο και μέσα στο σκέτς αυτό που ήταν θεατρικό, ας πούμε, θεατρική, έβγαινε ο ρεπόρτερ και έλεγε το είδατε, έρχεται και τα λοιπά. Απαντούσε ο πολίτης, ο πανικόβλητος που έφευγε από την πόλη του με το αυτοκίνητο. Δηλαδή ήταν τελείως σαν ντοκιμαντέρ. Και δημιουργήθηκε πράγματι μεγάλος πανικός. Φύγαν άνθρωποι από τις πολιτείες τους και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πρόβλημα πρέπει να αναζητήσουμε, διότι πίσω από η ατμομηχανή της τεχνολογίας, της σύγχρονης τεχνολογίας, είναι οι ένοπλες δυνάμεις των μεγάλων χωρών. Η τεχνολογία παράγεται για λογαριασμό του στρατού και διάφορα κομμάτια της μετά εμπορευματοποιούνται για να βγουν και τα έξοδα. Αλλά το κύριο, ο βασικός λόγος παραγωγής τεχνολογίας αιχμής αυτής της μορφής για την οποία μιλάμε είναι για λόγους πολεμικούς, αμυντικούς τους λέμε, αλλά πολεμικοί είναι. Για λόγους δύναμης και εξουσίας. Ακριβώς. Νομίζω σε κάποια πολιτεία στην Καλιφόρνια εγκρίθηκε πριν μερικούς μήνες η χρήση ρομπότ, ένοπλων ρομπότ, σε καταστάσεις όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα τρομοκρατών και τα λοιπά. Στη Μέση Ανατολή εφαρμόζεται αυτό, στη Μέση Ανατολή. Συνεπώς, και ποιος μας λέει ότι κάποια στιγμή αυτή η τεχνολογία δεν θα αυτονομηθεί? Έχουμε δει αρκετές ταινίες, έχουμε διαβάσει αρκετά βιβλία επιστημονικής φαντασίας, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτός είναι ο στόχος, κύριε Ανδρονόπουλε. Καλά, μην φτάσετε εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ θέλω να παραμείνετε στα απλά παραδείγματα. Μου λέει εδώ ο τηλεθεατής άλλος, σε συνέχεια της fake από την τεχνητή νοημοσύνη κατασκευής μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το εξής, το συμπληρώνει. Φανταστείτε, λέει, μετά την πραγματική διάψευση μιας τέτοιας καταστροφικής δήλωσης σε παγκόσμια διάσταση, να μεταλλαχτεί αυτή η δήλωση της διάψευσης από την τεχνητή νοημοσύνη ως ψεύτικη, ώστε η κρίση να κλιμακωθεί σε ένα κόσμο σούπερ υπερχρεωμένο, ήδη τι έχει να γίνει. Άρα, χάνεται το νόημα της πραγματικότητας πλήρως εδώ, κύριε Ανδρονόπουλε. Είναι τεχνητό νόημα. Τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνητό νόημα. Θα σας πω, εγώ θα πάω τη συνωμοσία μας ακόμα πιο πέρα. Όχι, να μην κάνουμε συνωμοσία. Θέλω... Okay. Καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά... Ναι, okay. Δεν είναι ο στόχος να πάμε συνωμοσιολογικά. Ναι, όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Ναι. Σας θυμίζω ότι η κρίση, η χρηματιστηριακή του 1987, που τη λέμε ασιατική κρίση, προκλήθηκε από τις πάγιες εντολές που είχαν μέσα τα κομπιούτερ όταν η τιμή μιας μετοχής θα έβγαινε μέσα από ένα περιθώριο. Έγινε λοιπόν μια έντονη κίνηση, ενεργοποιήθηκαν οι πάγιες εντολές και χρειάστηκε δεν ξέρω εγώ πόση ώρα για να μαζέψουν
τις πάγιες εντολές που υπήρχαν μέσα στα έξυπνα συστήματα των κομπιούτερ για να μαζέψουν το όλο πράγμα και να μην τυναχτεί το... Αλλά βέβαια η κρίση έγινε διότι ήταν επί του πραγματικού. Όπως και τώρα έχουμε όχι ενδείξεις, σοβαρότατα προβλήματα στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αν θέλετε να την ανοίξουμε, έχω πολλά να πω. Μια πράγματι παρατήρηση. Όλα αυτά που είπε ο τηλεθεατής, πράγματι μπορούν να συμβούν. Φαίνεται ότι μπορούν να συμβούν. Και θα είναι δύσκολο να τα μαζέψεις. Δεν μαζεύονται σε 5 λεπτά αυτά τα μισό λεπτό, να πω το εξής. Δεν πρόκειται για συνωμοσία. Αυτά που λέμε είναι, τουλάχιστον αυτό που από τη μεριά μου, όπως το υποστηρίζω, είναι απόψεις των σύγχρονων φιλοσόφων. Οι σύγχρονοι φιλόσοφοι, όταν αναλύουν αυτό που ονομάζουμε εικονική πραγματικότητα, μιλούν για αυτά τα γεγονότα. Ο κοινωνιολόγος Ζαν Μποντριγιάρ, ήδη από τη δεκαετία του 80, ήταν από τους πρώτους που μίλησε και είχε μιλήσει για την εικονική πραγματικότητα και είχε γράψει και είχε πει ότι ο πόλεμος στο Ιράκ δεν έγινε ποτέ. Και όταν του λέγανε όλοι, μα πώς είναι δυνατόν, πώς δεν έγινε ποτέ, είπε αυτός ότι δεν υπήρξε καμία μετακίνηση στρατιωτών και ότι όλα γίνανε εικονικά, απλά αυτοί δέχτηκαν εκεί τον πόλεμο και δέχτηκαν τις συνέπειες. Ότι όλα έγιναν μέσα. Εντάξει, τραβηγμένο τώρα, δε, οι βομβαρδισμοί που είδαμε το ένα το άλλο δεν συνέβησαν. Λέει για το δυτικό άνθρωπο. Α. Ο δυτικός άνθρωπος τα είδε αυτά μέσα από κάμερες. Δεν είπε ότι δεν πήγαν στρατιώτες. Μάλιστα. Κατάλαβα πώς το εννοείται. Θέλω νοητικά για τον κύριο Ανδρονόπουλο, γιατί μάλλον δεν θα μπορεί να το δει. Η ομάδα στο κοντρόλ απάνω, για να δείξει στην πράξη, με παραδείγματα, πώς μπορούν να αλλοιωθούν οι πραγματικότητες, μπήκε σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και ρώτησε ποιος είναι ο Γιώργος Σαχίνης, και η απάντηση είναι ένας Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, ο οποίος έχει γράψει και ερμηνεύσει πολλά τραγούδια επιτυχία στην Ελλάδα. Γεννήθηκε 20 Μαρτίου 1953 στην Κέρκυρα, ξεκίνησε τη μουσική καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του 70, έχει κερδίσει το βραβείο του καλύτερου ανδρικού τραγουδιστή του βραβείου Mad Video Music Awards, ενώ έχει επίσης λάβει το βραβείο του καλύτερου στιχουργού στα βραβεία μουσικής βραβευμένων συνθετών του 10. Εκτός από τη μουσική του καριέρα, έχει εμφανιστεί και σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως η ταινία Ο Θίασος του 79 και η τηλεοπτική σειρά Οι Άγγελοι του Τσάρλι το 81. Ποιος είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας? Με όλα του τα στοιχεία, είναι ένας Έλληνας επιχειρηματίας και επικεφαλής του ομίλου εταιριών THEMS, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο. Γεννήθηκε το 62, σας έκανε και μικρότερο, και είναι απόφυτος του τμήματος ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Και λέει ότι έχει βραβευτεί με την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Και ποιος είναι ο κύριος Ανδρονόπουλος? Ο Μάκης Ανδρονόπουλος είναι ένας Έλληνας επιχειρηματίας και επενδυτής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 68 και είναι γνωστός για τις επενδύσεις του στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, real estate, κύριε Ανδρονόπουλε, της ενέργειας και των μέσων ενημέρωσης. Έχετε και ιδιοκτησία. Έχει ιδρύσει και διευθύνει την εταιρεία ασφαλιστική, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Εμείς τώρα μπορεί να γελάμε με αυτό και ο καθένας μπορεί να το κάνει στο σπίτι του. Αλλά αυτό θα έρθει ως βελτιωμένη εκδοχή να πείσει ποιος είναι ο Ανδρονόπουλος, ο Σαχίνης ή ο Δαβέτας. Κάνω λάθος, κύριε Δαβέτα? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Αυτό όμως δείχνει και το ελληματικό ακόμη. Ακόμα. Δηλαδή το προβληματικό του chat GPT. Δηλαδή ότι μπορεί το όνειρο της τεχνητής νοημοσύνης να είναι αυτό που ονομάζουμε η τελειοποίηση, μπορεί να είναι ακόμη και η αυτοαναπαραγωγή, αλλά από το μέχρι πού θα φτάσει και μέχρι πού είναι τώρα, έχουμε ακόμη δρόμο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πορεία. Ξέρω μόνο ότι πολλοί διανοούμενοι λένε ότι αυτά όλα είναι στάχτη στα μάτια και ότι στην πραγματικότητα δεν θα μπορέσει ποτέ να υποκαταστήσει τον άνθρωπο. Υπάρχει και αυτή η τάση. Ναι, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που δίνει τα δεδομένα και ναι, πάει λέγοντας. Ναι, υπάρχει και αυτή η τάση. Άρα λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλες τις τάσεις και να δούμε, μπορούμε να το δούμε αυτό και ως ένα παιχνίδι, ένα νέο παιχνίδι προβληματισμού, διαλόγου, πολεμικής και οικονομίας. Μπορεί όλα αυτά να είναι ακόμη ένα παιχνίδι των αγορών για να μπορέσει να υπάρξει κατανάλωση, να υπάρξει αγορά, να υπάρξει στραμμένο το ενδιαφέρον των νέων σε αυτά τα παιχνίδια, τα οποία να είναι μια μορφή, αν θέλουμε, κακόγουστου αστείου. Να το πω απλά όμως, κύριε Ανδρονόπουλε, και το ερώτημα θα σας φανεί απλοϊκό. Εάν τα δεδομένα είναι κατασκευασμένα με τόσο πιστικό όμως τρόπο,
Με ποια κριτήρια θα πάει ο πολίτης στην κάλπη? Κοιτάξτε, πρέπει ο πολίτης να αρχίσει να ξαναμπαίνει στην πολιτική επί του πραγματικού. Δηλαδή, okay, τα social media έχουν παίξει και πολιτικό ρόλο σημαντικό, με την υγιή έννοια του όρου. Επικοινωνούνται ιδέες, δεν θα μπορούσα να πάω να δω τον κύριο Βενιζέλο σε μια ομιλία που κάνει σε ένα συνέδριο, αλλά μπορώ να τον δω αργότερα, γιατί έχει ένα σημαντικό τρόπο. Αν είναι ο ίδιος και... ή το ομοίωμά του. Ναι, από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς να εκπαιδευτούμε, να αποκτήσουμε λογισμικά, όπως ζητάνε οι καθηγητές για να ξέρουν τι πιανού το γραπτό διορθώνουν. Θα πρέπει και εμείς μέσα στον υπολογιστή μας να έχουμε καινούρια λογισμικά, τα οποία θα μας λένε αν αυτό είναι fake, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή είναι πραγματικό και πράγματι μιλάει ο Ανδρονόπουλος από το σπίτι του και είναι αυτός που είναι. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι βαθύτατα πολιτικό, πέρα από τη φιλοσοφική του διάσταση. Είναι βαθύτατα πολιτικό και άμεσο. Δεν αισθάνομαι ότι έχουμε χρόνο. Γύρω μας, εάν παρακολουθήσουμε έτσι λίγο πιο βαθιά την επικαιρότητα, βλέπουμε μικρές συστημικές καταρρεύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα μικρό γεγονός μπορεί μέσα σε ένα σύστημα να παράξει με μεγάλη ταχύτητα πολύ περισσότερες επιπτώσεις από αυτές που θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες. Αλλά δεν ζούμε πια σε κανονικές συνθήκες. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι και όλο το σύστημα, το παγκόσμιο, αλλά και το δικό μας, το εθνικό, δεν είναι σε κανονικότητα. Δηλαδή, είχαμε το τρένο, τα τέμπη, ήταν συστημική κατάρρευση. Δεν δούλεψαν η οργάνωση, τα μηχανήματα, ο άνθρωπος, όλα καταρρεύσανε. Το μαχαίρωμα της 12χρονης, είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη με το κοριτσάκι, το περίφημο του Κολονού. Είναι συστημική κατάρρευση το μαχαίρωμά του. Δεν δούλεψε τίποτα, δεν το προστατεύσανε, δεν υπήρξε, ήταν απουσία συστήματος. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε η τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσει στη singularity, στη μοναδικότητα, μπορούμε να πούμε τι είναι αυτό, για να πάρουμε τότε μέτρα. Τότε θα έχει χαθεί το τρένο και η ανθρωπότητα θα είναι, ακόμα και οι ηγέτες της, θα είναι υποχείρια της τεχνητής νοημοσύνης. Κύριε δεν είμαι απεσιόδοξος. Όχι. Είναι προφανές αυτό που λέτε και έχει ενδιαφέρον ότι το γιώσατε και με το σήμερα και την καθημερινότητα από τη 12χρονη και τα Τέμπη και όχι μόνο. Κύριε Δαβέτα, πολύ γρήγορα για να πάω στην επόμενη διακοπή, το ερώτημα. Άρα, οι μεγάλοι διαφαινόμενοι, μάλλον ορατοί, τι διαφαινόμενοι, γεωπολιτική αυτή τη στιγμή σύγκρουση ενός κόσμου Δύσης και ενός κόσμου που κατ' εφημισμό λέγεται ευρεασιατικός, διότι λαμβάνω υπόψη μου ότι είναι και ο κόσμος της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής. Η Δύση και οι υπόλοιποι, θα το πω έτσι. Οι υπόλοιποι είναι οι περισσότεροι. Έχει, πιστεύετε, στο βάθος του και άλλα ζητήματα από αυτά που λέγονται γεωστρατηγικά, ενεργειακοί πόροι? Είναι μόνο αυτό? Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Απ' τη μία έχουμε το δυτικό τρόπο σκέψης, όπως περνάει από την Αμερική και όπως θέλει να τον επιβάλλει η Αμερική με αυτή την ταχύτητα της τεχνολογίας. Και απ' την άλλη έχουμε τις άλλες χώρες, οι οποίες αρνούνται να υποταχτούν στην Αμερική και θέλουν να είναι από μόνες τους, να έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης. Οπότε έχουμε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Το ένα είναι αυτό το στρατόπεδο το οποίο ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο, ακόμη τον παραδοσιακό τρόπο, παρά τις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις. Καλά, τώρα την Κίνα δεν θα την πείτε παραδοσιακό τρόπο. Ναι, αλλά έχει, που έχει μονάδες μέσα μια κάρτα επιδόσεων. Ναι, αλλά έχει ταυτότητα. Έχει ταυτότητα. Η Δύση δεν έχει ταυτότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Η Κίνα μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογία, αλλά διατηρεί την ιστορική της και την πολιτισμική της ταυτότητα. Ενώ η Δύση έχει απολέσει και την ιστορική και την πολιτισμική της ταυτότητα, έτσι όπως πάει. Και η Ευρώπη.
Η Ευρώπη είναι στα πρόθυρα. Είναι στα πρόθυρα η Ευρώπη. Η απειλή που υφίσταται η Ευρώπη είναι ακριβώς αυτή. Να υποστεί μέσω της τεχνολογίας μια ιστορική και πολιτισμική αμνησία, κάτι το οποίο δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό και πολλά από τα ζητήματα που βάζουν οι διαδηλωτές, άμα δείτε, είναι αυτά, ζητήματα πολιτισμού. Ανθίστανται μαζί με τη μεσαία τάξη, ανθίστανται ταυτόχρονα και η ευρωπαϊκή ιστορική και ταυτοτική συνείδηση. Πάμε σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας έναν ακόμη εκλεκτό φιλοξενούμενο και η συζήτηση θα πάει ακόμη πιο βαθιά. Επιστροφή εδώ σε αντιθέσεις και θέλω να καλωσορίσω στην εκλεκτή παρέα μας και τον κύριο Βασίλη Λύκο, διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Λύκο. Καλησπέρα σας. Θέλω να ακούσετε και οι τρεις την παρέμβαση ενός τηλεθεατή που λέει: εκτός από αυτά τα συστήματα κειμένων ή fake εικονών, υπάρχουν και πιο εξελιγμένα στην τεχνική νοημοσύνη. Είναι η τεχνητή δημιουργία εντολών που δεν φαίνονται, που μιλάνε σε τσιπ και μηχανές, που επηρεάζουν γραμμές παραγωγής, κρίσιμων βιομηχανικών προϊόντων, φαρμάκων, κρίσιμων εφαρμογών για την ασφάλεια, βιολογική ή οικονομική. Αυτό σε ένα πεδίο είναι θετικό, αλλά κανείς δεν ξέρει ποτέ από τη στιγμή που μπορούν να δημιουργήσουν εντολές που δεν φαίνονται. Σας τονίζω, λέει, ότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη δίνει εντολές που δεν ανοιχνεύονται από κανέναν. Κύριε Λύκο. Αυτό το πράγμα έχουν ακουστεί πολλά. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω την προηγούμενη συζήτηση γιατί είχε κάποιες διακοπές η σύνδεσή μου. Εγώ να πω το εξής. Πρώτον, για να μην το πηγαίνουμε τόσο πολύ μακριά, ας το πάρουμε από το σύστημα το CBDC, το γνωρίζετε. Δηλαδή ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας. Μα η κυρία Λαγκάρντη, κυρία Λαγκάρντη είπε ότι τον Οκτώβριο θα αρχίσει ακριβώς να λειτουργεί αυτό τέρμα το ρευστό. Θα περιοριστεί. Ακριβώς. Αρχικά θα γίνει εθελοντικό, το λένε τώρα για τις μεγάλες εταιρείες, και μετά υποχρεωτικό. Τι θα είναι αυτό το σύστημα, πολύ απλά. Θα σου δίνει χρήματα τόσο όσο. Ή θα στα κόβει μετά. Δηλαδή, αν υπακούεις κάποιες εντολές οι οποίες θα είναι εγγεγραμμένες μέσα από τον έλεγχο, έχει καλό, θα έχεις χρήματα. Αν, ας πούμε, πας παραπάνω από 5 χιλιόμετρα και εσύ έχεις ξοδέψει όλα, πώς να σου πω, τα νομίσματα που έχεις ό,τι αφορά το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα, θα σταματάει το αυτοκίνητό σου. Ή δεν θα μπορείς να ψωνίσεις. Αν είσαι λίγο λέμαργος στο κρέας, δεν θα μπορείς να φας άλλο. Μην ξεχνάτε ότι προχθές δεν έγινε στην Ολλανδία που κατασκευάσανε κεφτεδάκια από DNA μαμούθ. Μάλιστα. Το ακούσατε αυτό. Μάλιστα. Τα οποία βέβαια δεν ήταν προς κατανάλωση. Δηλαδή θα γίνει ένα, πώς να σας το πω, ένα διανθρωπικό σύστημα, ένα σύστημα ελέγχου οργουελίας. Μια εργαστηριακή ζωή, κύριε Λύκο. Μια ζωή του εργαστηρίου. Ακριβώς. Και μετά θα μπει και μια ανεξάρτητη αρχή τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, κάπως έτσι. Τώρα, μέχρι τώρα τι είχαμε. Είχαμε τους ειδικούς. Μην μιλάτε το που ειδικός αυτός. Μην μιλάτε το που άλλος ειδικός. Μην μιλάτε ο τάδε εισαγγελέας ή η τάδε ανεξάρτητη αρχή. Με ακαταδίωκτο πάντα. Τώρα δεν θα χρειάζεται να υπάρχει αυτό. Θα το λέει ένας μεγάλος εγκέφαλος που θα σκέφτεται πριν από εμάς για μας, που θα είναι ο μεγάλος, το πολύ μεγάλο κομπιούτερ. Είναι το οποίο μπορούμε ουσιαστικά θα δουλεύει για την διάσωση της ανθρωπότητας στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, όπου ο άνθρωπος θα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός προκειμένου να διασωθεί η ανθρωπότητα. Πώς γίνεται τώρα αυτό. Αυτό που λέτε είναι αντιφατικό από μόνο του, κύριε Λύκο. Δεν είναι αντιφατικό. Θα πρέπει να σωθούν κάποιοι λίγοι στα πλαίσια. Το ξέρετε ότι οι Big Pharma ούτως ή άλλως έχουν συγχωνευτεί με τη Silicon Valley. Και δείτε γιατί τις κάνουν οι τράπεζες. Δεν είναι αντιφατικό. Είναι ότι απλά έχουμε υπερπληθυσμό. Δεν μπορούμε όλοι να ζήσουμε το ίδιο. Κάποιοι θα πρέπει να ζουν με κουπόνι και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να καταναλώνουν παραπάνω διοξείδιο του άνθρακα. Το έχουν υπολογίσει. 10 τόνους. Ο άνθρωπος
καταναλώνει, εκπέμπει emissions στον χρόνο. Κάποιοι θα υπάρχουν πιο πλούσιοι που θα είναι 100 τόνους στον χρόνο σε βάρος κάποιων άλλων και κάποιοι 1.000 τόνους. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά ο έλεγχος του περιπληθυσμού και επειδή κάποιοι σκέφτονται ότι μαζί με τις τροφές και μαζί με τις πρώτες ύλες που έχουμε θα πρέπει να επιζήσει η ανθρωπότητα, ακριβώς για να επιζήσει η ανθρωπότητα, όπως το δίνουμε, ξέρετε, συνολικά και αόριστο, θα πρέπει να περιοριστούν οι άνθρωποι. Εκεί είναι το θέμα. Και εδώ γεννιούνται όλα τα άλλα ερωτήματα περί πώς θα επικοινωνεί ο άνθρωπος, πώς θα συναναστρέφεται ο άνθρωπος, ποια θα είναι η έννοια της δημοκρατίας πια. Φανταστείτε μια δημοκρατία στην οποία δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να βγαίνει στις πλατείες, να πηγαίνει στα σχολεία κανονικά, να συνδιαλέγεται, να συνδιαμορφώνει το μέλλον. Δεν υπάρχει του. Το πρώτο συνθετικό, κύριε Λυκό. Δεν θα υπάρχει ο Δήμος. Θα είναι αμέτωχος ο Δήμος. Να σας πω τον αντίλογο μου, τον στέλνει εδώ ο φίλος τηλεθεατής. Για να δουν όμως, λέει η κύριε, τι λέει σε μια συνέντευξή του ο Σαμ Άλτμαν, που ισχυρίζεται ότι με την τεχνητή νοημοσύνη σπάει το απόλυτο και ιερό γκράλ κάποιων υπερεθνικών ολιγαρχών, διότι ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει με μεγάλο βαθμό αυτονομίας μικρές οάσεις. Κατά συνέπεια, το σύστημα που επικρίνεται, ένας τρόπος να σπάσει είναι με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, λέει. Γιατί λοιπόν την πετάτε στο πύρτο εξώτερων? Ξεχνάτε καταρχήν την Αφρικανική Άνοιξη, τη ξεχνάτε, κύριε Θακίνη. Από πώς προέκυψε αυτή, αν θυμάστε, και πού είναι τώρα οι αφρικανικές χώρες? Δηλαδή εδώ δεν πρέπει να τρελαθούμε, εδώ γίνονται ολόκληροι πόλεμοι και παρακαλάνε τον Elon Musk για το Starlink αν θα μπορέσει να τους βοηθήσει ή όχι. Και μιλάμε τώρα ότι το ίδιο αυτό το σύστημα το οποίο το ελέγχουν κάποιοι θα έρθει για να σώσει την ανθρωπότητα και θα είναι δίκαιο προς όλους. Πώς γίνονται αυτά? Ακούστε, αν μπορώ να... Ναι, κύριε Ανδρονόπουλε, βεβαίως. Τα κρυπτονομίσματα είναι μία εκδοχή αυτού που είπε ο τηλεθεατής που έβαλε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, τι είναι τα κρυπτονομίσματα που διαφέρουν παντελώς από τα ηλεκτρονικά νομίσματα που θα βγάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Τα κρυπτονομίσματα είναι ομάδες όπου συναλλάσσονται μεταξύ τους με βάση ένα πρωτόκολλο και μία πίστη. Αυτά πολεμηθήκανε φοβερά από τις κεντρικές τράπεζες. Είδατε τι έγινε και με τη Λίμπρα του Facebook που απειλήθηκε ευθέως, έφαγε και ένα πρόστιμο 5 δις. Μην τολμήσεις να την κάνεις, διότι ουσιαστικά μέσα από ένα κρυπτονόμισμα τέτοιου μεγέθους που θα έλεγχε το Facebook θα μπορούσε να ανατρέψει το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Οι τράπεζες λοιπόν... Αυτό. Δεν άκουσα? Δεν θα το αφήσουνε. Βλέπετε, ναι, δεν το αφήσανε. Μα δεν το σκοτώσανε. Ολόκληρες τράπεζες το σκοτώσανε μέσα σε 5 μήνες. Παρότι είχε μαζέψει πάρα πολλά λεφτά. Πολλοί ανεξάρτητοι πλούσιοι ήθελαν να μπουν σε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, η κρυπτογραφία, λέει ο Ασάνς που είναι και στη φυλακή, ότι είναι ένα μέτωπο πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία, την πληροφόρηση και την ελευθερία. Αυτό το οποίο πάνε να φτιάξουν το νόμισμα, όπως πολύ σωστά ανέλησε ο κύριος Λύκος, είναι τραγικό. Είναι η απόλυτη δικτατορία. Δεν θα μπορείς να χαλάσεις ένα πενινταράκι να το δώσεις σε ένα ζητιάνο. Δεν θα δικαιούσε. Όχι, θα το ελέγχουν αυτό. Δεν καταλαβαίνετε πώς θα είναι. Θα είναι σαν να σου βάζω εγώ στο ρεζερβουάρ βενζίνη και θα πηγαίνεις μέχρι εκεί που σου λέω εγώ. Μετά θα σταματάς. Την άρνηση... Δηλαδή θα ελέγχεται και ο τρόπος παραγωγής. Την άρνηση των αντικειμένων. Προσέξτε, συνεπώς, θα έχουμε πρόβλημα άρνηση είναι... των αντικειμένων και άρνηση των υλικών μορφών επικοινωνίας. Θα είναι όλα άειλα, αλλά ελεγχόμενα. Κάθε τι που κάνουμε θα είναι στα μέτρα του ελέγχου, στα μέτρα αυτών των περιορισμών που μας δίνει το σύστημα. Δεν και έχουμε άλλες επιλογές. Και παράλληλα εδώ δεν θα πρέπει να μας διαφύγει
ότι μιλάμε πλέον για ένα καπιταλισμό των ενδιαφερόμενων μερών. Τον έχετε ακούσει τον όρο? Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες προωθούν αυτή την όλη διαδικασία, αυτό το σύστημα δηλαδή σαν να λέμε, οι οποίες αυτές ουσιαστικά θα έρχονται με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό από ότι τα ίδια ΑΕΠ, από ότι τα ίδια τα κράτη, να σου το πω και έτσι, και θα είναι αυτές που θα κάνουν ΣΔΙΠ, θα βάζουν κάποιες εξουσίες πάνω, οι οποίες θα είναι ενεργούμενα των διαφόρων κρατών. Δείτε τι γίνεται τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάνουν ήδη, κύριε Λύκο. Το κάνουν ήδη. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Στη Γαλλία το κάνουν ήδη. Και οι οποίες θα κάνουν ΣΔΙΠ με τα διάφορα εθνικά κράτη, προκειμένου να προωθούνται συγκεκριμένα project. Συγκεκριμένα project. Αυτό γίνεται με τον Μακρόν. Αφού φτωχοποιήσουν μετά τον κόσμο, προσέξτε, έλεγχος τροφής, έλεγχος νερού, έλεγχος ενέργειας, κάποια στιγμή θα φτωχοποιηθούν όλοι. Το βλέπετε που πάει το έργο, ήδη το αντιμετωπίζουμε. Άρα αυτούς θα τους έχουν με κουπόνια που εν συνεχεία θα τους βάλουν στο άλλο χρήμα. Αυτό γιατί είναι. Το άλλο χρήμα. Περισσότερο ελεγχόμενοι και έτσι θα ελέγχουν τη ζωή τους. Και κάπως έτσι αυτοί όλοι που θα είναι ελεγχόμενοι θα ψηφίζουν κιόλας. Γι' αυτό και ο κόσμος στη Γαλλία, προσέξτε με, ο κόσμος στη Γαλλία αυτόν τον τρόπο ζωής αρνείται. Ακριβώς. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη που γίνεται. Αρνούνται συλλήβδινα αυτό το πρώτο ζώο. Γι' αυτό και είναι υγιέστατη η αντίδραση του κόσμου κοινωνιολογικά. Η μεσαία τάξη αρνείται να πεθάνει και θέλει, επιμένει σε αυτό το σύστημα. Αρνείται αυτό το σύστημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και θέλουν να τελειώσει η Ευρώπη. Φανταστείτε αν τελειώσει η Ευρώπη που αυτή τη στιγμή, δείτε το και λίγο γεωοικονομικά, τι παίζεται, όπου το δολάριο για να μπορέσει να σωθεί πρέπει να θεμάξει την Ευρώπη. Λοιπόν, για ακούστε, αν τελειώσει η Ευρώπη, τελειώνουν όλα αυτά που ξέραμε αναφορικά με δημοκρατίες, δικαιώματα, εργασία. Με ιστορία, με πολιτισμό, με όλα αυτά. Έτσι είναι. Κάντε μου τη χάρη όλοι, διότι έχετε ανάψει τη συζήτηση και το ενδιαφέρον σε όλη την Ελλάδα και εκτός αυτής. Εθελοντικά τάγματα κλιματικής επαγρύπνησης, κύριε Σαγκή. Μισό λεπτό να τα πείτε, αλλά κύριε Λύκο, θέλω να τα ακούσετε, αυτό είναι σημαντικό. Έρχεται από έναν φίλο τηλεθεατή, ο οποίος μου γράφει εδώ κιόλας και μου έχει δώσει και τα στοιχεία του, ότι είναι σε ένα working group της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έλληνας, συμπατριώτης μας. Λέει λοιπόν, από το Σεπτέμβριο περιμένουμε νομοθετική πρόταση από την Κομισιόν για το ψηφιακό ευρώ. Η Κομισιόν και οι θεσμοί πρέπει όμως να αποφασίσουν ποιος τεχνολογικός φορέας θα τα εκδίδει αυτά τα ευρώ, κάτι που δεν μπορεί να κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα λόγω πόρων. Εκεί θα έχουμε το μεγάλο θέμα. Οι συζητήσεις που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό μας έχουν πολύ ενδιαφέρον και δείχνουν ότι η Κομισιόν θέλει απλώς να εφαρμόσει ένα καινούριο νόμισμα χωρίς να ξέρει αν πραγματικά χρειάζεται και πώς, γιατί δεν θα λειτουργεί όπως τα κρυπτονομίσματα που είπατε, εφόσον τα δεδομένα θα ελέγχονται από φορέα. Για να καταλάβετε τι γίνεται στο εσωτερικό δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κύριε Λύκο, κύριε Ανδρονόπουλε και κύριε Δαβέντα, και ευχαριστώ τον τηλεθεατή. Τι σας είπα στην αρχή, ότι η πολιτική έχει χάσει κάθε επικοινωνία με τον κόσμο. Η πολιτική είναι μια μορφή γραφειοκρατίας, η οποία γραφειοκρατία αυτή τη στιγμή έχει όλο τον έλεγχο και προωθεί αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν τους νοιάζει οι αντιδράσεις του κόσμου. Ακριβώς. Μόνο αν ο κόσμος πολιτική τα κάνει όλα άνω κάτω. Μόνο τότε. Εγώ θα πρόσθετα και ότι δεν ξέρουν. Είναι βαθύτατα, έχουν βαθιά άγνοια για την ουσία αυτών των πραγμάτων. Είδατε, το είπε και ο άνθρωπος από το εξωτερικό. Δεν είναι θέμα γνώσης. Απλά υπάρχει μία πολιτική και εναλλάσσονται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ασκούν την εξουσία. Είναι μία πολιτική. Έτσι. Και πού διαφοροποιούνται. Ακούστε. Επιτρέψτε μου λίγο να τελειώσω τη φράση μου. Λοιπόν, και διαφοροποιούνται πού. Αν θα βγάλουν μία φωτογραφία με δασίτριχο στήθος, αν θα πάνε σε ένα πάρτι και θα πιούνε λίγο παραπάνω ή θα πάρουν ναρκωτικά, και θα σας πω και ποια ναρκωτικά στην πορεία προωθούνται, αν θέλετε, από το καρτέλ της Σιναλώα, που τα αποδέχεται η Αμερική, και διαφοροποιούνται πού.
στο τι σκύλο θα πάρουν για να το παρουσιάσουν στην αυλή, όποτε υπάρχει επέτειος και ούτω καθεξής. Μία είναι η πολιτική όμως. Δεν αλλάζει. Πλανητική. Άρα δεν είναι θέμα άγνοιας. Πλανητική πολιτική. Είναι ενεργούμενα προς το συγκεκριμένο αυτό σκοπό. Ενάντια σε κοινωνίες. Για να ακούσουμε τον κύριο Ανδρώνα. Και σε βάρος του πολιτισμού της Ευρώπης. Για να ακούσουμε τον κύριο. Για την Ευρώπη βέβαια. Απλώς ήθελα να κάνω μια υποσημείωση ότι και τα πιο σκληρά συστήματα εξουσίας με μεγάλες τεχνικές δυνατότητες ανάλυσης, παρακολούθησης, αντίδρασης καταραίουν. Το είδαμε τι έγινε στο Αφγανιστάν, όπου όλη η ανάλυση επί 20 χρόνια ήταν λάθος και φύγανε με την ουρά κάτω από τα σκέλια. Θέλω να πάω τώρα όμως, γιατί λέμε ότι έρχονται όλα αυτά, είναι ήδη εδώ, οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα, είτε δεν καταλαβαίνουν είτε κάνουν αυτά που τους λένε, αλλά υπάρχει και ο αστάθμητος παράγοντας του πολέμου. Εδώ θα φτάσουμε στο σημείο, έτσι όπως συνειδητοποιούμε και καταλαβαίνουμε τα πράγματα, ότι η μόνη λύση για να σταματήσει η φορά των πραγμάτων θα είναι ο πόλεμος. Και οι πρόβες που γίνονται στη Γαλλία ή στην Ουκρανία ή σε διάφορα επίπεδα μέσα στις δυτικές χώρες έχουν να κάνουν με ένα ένστικτο των κοινωνιών αντίδρασης πάνω σε αυτό το θολό πράγμα που έχει εξελιχθεί η δυτική δημοκρατία. Και μεγάλη ευθύνη για αυτή την κατάσταση την έχει η Αμερική. Η Αμερική λειτουργεί με τρόπο θεοκρατικό. Ξέρετε τον όρο, φαντάζομαι, για τον αμερικάνικο εξαιρετισμό. Αυτή είναι ένα ιδεολόγημα, είναι ο βαθύς εθνικισμός των Αμερικάνων, που δεν είναι φιλετικά ένα ενιαίο πράγμα, αλλά είναι μια συνταγματική συνθήκη, ο οποίος τι λέει, ότι εμείς είμαστε η ηθικά ανώτερη δύναμη, η οποία πρέπει να παίξει ρόλο και να κυβερνά τον κόσμο, απλουστευτικά. American exceptionalism. Λοιπόν, αυτό το δόγμα εφαρμόζεται με την προσπάθειά της να επιβάλλει μέσω των αγορών τη δημοκρατία. Το προσπάθησε με το Γέλτσιν και της βγήκε αυτό που τρώει τώρα στην Ουκρανία. Το προσπάθησαν στην Κίνα. Αν μου επιτρέπετε όμως, προσέξτε το εξής. Παρακαλώ. Ότι το θέμα των κρατικών, να το πω έτσι, ψηφιακών νομισμάτων, της ρομποτικής και του ελέγχου, ακόμα και καμερών, την ίδια στιγμή αυτή εφαρμόζεται και στην Κίνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι ένας δυτικό. Κύριε Λύκο, η καρτούλα του μισθού που έχει όμως και πόντ συμπεριφοράς να σου αφαιρέσει, να σε αποκλείσει από την παροχή υπηρεσιών στην Κίνα. Κοινωνική πιστοληπτική δυνατότητα. Μάλιστα. Λέγεται αυτό. Εντάξει. Άρα αυτό πρέπει να το δούμε λίγο συνολικά. Δηλαδή τι γίνεται. Θέλουμε παγκόσμια έλεγχο πληθυσμού. Θέλουμε παγκόσμιο έλεγχο συμπεριφορών. Όπου δεν υπάρχουν ισχυρά συστήματα δημοκρατίας, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε στην Αμερική, βλέπετε ότι μπορεί να πάνε και σε εμφύλιο, βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να φυλακίσουν πρώην πρόεδρο, προκειμένου να μην είναι υποψήφιος, δεν ξέρω αν φταίει ή όχι, αλλά βλέπετε τι γίνεται, πού. Στη ΜΕΚΑ υποτίθεται του κοινοβουλευτισμού. Δεν μιλάω για δημοκρατία. Την ίδια στιγμή αυτό το βλέπουμε στην Κίνα. Υπάρχει μια κινεζοποίηση της ζωής μας. Ακριβώς. Υπάρχει μια μορφή, το μοντέλο το κινεζικό, πάνε να το μιμηθούν οι δυτικοί άνθρωποι και έχουμε μια περίεργη σύγκληση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα μεταξύ πολέμου ανατολικού ή δυτικού ημισφαιρίου η καλή και η κακή. Όχι. Είναι ένα παγκόσμιο σύστημα. Και αυτό συζητείται σε διάφορες λέσχες, σε παγκόσμια φόρουμ, προκειμένου να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον υπερπληθυσμό και να μπορέσουμε, επειδή εμείς είμαστε οι άριστοι, επειδή εμείς γνωρίζουμε καλά πώς αυτός ο κόσμος θα πορευτεί, προκειμένου να σώσουμε τον πλανήτη, σε βάρος όμως
των μεμονωμένων ανθρώπων. Κύριε Λύκο, μία παρέμβαση πάνω σε αυτό που λέτε στον ίδιο. Ξέρετε ότι το ίδιο πράγμα γίνεται με τον πολιτισμό. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η ελίτ, αυτοί οι λίγοι, οι ολιγάρχες του πολιτισμού έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αυτό που ονομάζουμε πολιτισμό, ανθρωπιστικές σπουδές, σε οτιδήποτε άλλο και τα έχουν αφαιρέσει από όλο τον κόσμο παγκοσμίως. Μόνο μια μικρή ελίτ ελέγχει τον πολιτισμό και τις γνώσεις. Εγώ αυτά όλα που λέτε μπορεί να μην τα γνωρίζω όλα. Ξέρω όμως ότι η Ακρόπολη πάει να γίνει ΑΕ και τσιμεντώνεται. Τόσο απλά. Άρα... Τόσο απλά. Και άρα ποια είναι η λύση? Ναι, γιατί εδώ υπάρχει ερώτημα. Εγώ προτείνω. Καλές οι διαπιστώσεις και ο καταγγελτικός λόγος μου λένε. Αλλά τι προτείνετε? Η πρότασή μας είναι... Διότι, μισό λεπτό, να σταματήσει η εξέλιξη δεν γίνεται. Το κατανοείτε και οι τρεις. Δηλαδή, να κάνετε τι? Να σπάσετε τους αλγόριθμους και τα συστήματα τεχνικής νοημοσύνης? Όχι, όχι, υπάρχει πρόταση. Τι γίνεται? Υπάρχει λοιπόν πρόταση, ναι, από τη μεριά μου. Απ' τη μία, δεν λέμε όχι στη γνώση τεχνολογική. Απ' την άλλη, κοιτάμε μέσω της ενημέρωσης της τεχνολογίας να μπορέσει ο κόσμος να αντιδράσει. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία για μένα είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο ξεκίνησε από τα κίτρινα γυλαίκα και συνεχίζεται σήμερα, άρνησης υποταγής σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Έχουμε παραδείγματα στη Γαλλία νέων, οι οποίοι είναι μόλις 20 χρονών, οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη λογική του συστήματος, πέρα από τις συγκρούσεις που έχουν, φεύγουν και ξαναβρίσκουν μια νέα επικοινωνία με τη φύση. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, 20-30% νεολαίας στη Γαλλία, που μετακινείται προς τη φύση. Άρα λοιπόν, πρέπει μέσω της ενημέρωσης να διατηρήσουμε ξάγρυπνο, μέσα από ομάδες δουλειάς, μέσα από στενές επικοινωνιακές σχέσεις, να διατηρήσουμε ξάγρυπνο το ανθρώπινο στοιχείο, να το πω έτσι απλά. Όσο το ανθρώπινο στοιχείο είναι ξάγρυπνο, τόσο περισσότερο η τεχνολογία θα μπορεί να είναι αποδεκτή και δεν θα είναι εχθρός. Άρα λοιπόν η μάχη βρίσκεται σε εμάς. Εμείς οι ίδιοι δεν θα περιμένουμε σωτηρία από τους άλλους. Εμείς με την καθημερινότητά μας, σαν πρόσωπα, σαν ομάδες, σαν φίλοι, σαν οτιδήποτε, από τον τρόπο ζωής. Κύριε Λύκο. Εγώ θα το πήγαινα, αν μου επιτρέπετε, και λίγο παραπέρα. Πρέπει να ξαναδιεκδικήσουμε το δημόσιο χώρο που μας ανήκει. Δημόσιος χώρος που μας ανήκει. Γιατί εγώ μπορώ να πάω να έρθω σε επαφή με τη φύση. Αλλά αν μου έχουν πάρει το νερό, μου έχουν κάψει το δάσος, μου το έχουν υβριδοποιήσει το δάσος, δεν έχω την τροφή για να φάω και πρέπει να λειτουργώ και να τρέφω με συνθετική τροφή, όποτε θέλουν αυτοί, δεν μπορώ να το έχω. Άρα πρέπει να μιλήσουμε ξανά για το δημόσιο χώρο. Και όταν λέω δημόσιο χώρο, μιλάω για δημόσια έρευνα και τεχνολογία. Συμφωνούμε. Δεν μπορεί η τεχνολογία να είναι εξέλιξη. Κύριε Λύκο, η φύση που είπα, η φύση, με συγχωρείτε για να διευκρινίσω, η φύση που είπα, δεν είπα να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε προσοχή. Απλά οι ίδιοι πολίτες, οι οποίοι κατοικούσαν στις μεγάλες Μητροπόλεις, τώρα σε μεγάλο βαθμό μετακινούνται στην περιφέρεια, διατηρώντας όμως αυτό που είπατε, την επαφή με τη διεκδίκηση του δημόσιου χώρου. Απλά μετακινούνται και στην περιφέρεια. Κάτι το οποίο δεν ήταν πριν. Θέλω να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω και με τους τρεις. Κύριε Ανδρονόπουλε, με ένα ερώτημα, η διακοπή σε εσάς που γίνεται από τηλεθεατές, επειδή κάνατε αναφορά και στο Matrix. Μου λένε, ναι, αλλά αν βάλεις το δίλημα στην ανθρωπότητα, στις κοινωνίες, ένας κατεστραμμένος κόσμος ή ένας κόσμος με όλα αυτά που περιγράφεται, αλλά κόσμος του Matrix, τι πιστεύετε αλήθεια ότι θα διαλέξει ο κόσμος? Τον κατεστραμμένο κόσμο που δεν θα βρίσκει τίποτα ή αυτόν τον εικονικό? Τον εικονικό βέβαια, διότι ο άνθρωπος έχει μία έντονη διάθεση για τη σωτηρία και για το νόημα. Θα προτιμήσει από το να ζήσει σε μία δυστοπία να πάει στην παρέστηση, ελπίζοντας ότι αυτό θα τον κρατήσει ζωντανό. Στη δυστοπία υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει, αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πούμε, είπαμε, το ένα είναι η εξέγερση, αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Το άλλο, εκεί που βλέπω εγώ λύση, ναι, είναι η συστημική κατάρρευση. Δηλαδή, έχει διαπιστωθεί και
και από την κοινωνική ανθρωπολογία ότι οι κοινωνίες, οι μεγάλες αυτοκρατορίες και τα λοιπά καταραίουν όταν η τεχνολογία, τα συστήματα, η παραγωγή γίνεται πιο ακριβή από αυτή που μπορεί να αντέξει. Και είμαστε μπροστά σε αυτό τώρα. Μπορεί λοιπόν αυτό το εφιαλτικό πράγμα το οποίο έρχεται κατά πάνω μας να καταρρεύσει μέσα σε μία τρύπα που μπορεί να προκύψει από τις χρηματαγορές, από μία καινούργια φυσική καταστροφή ή από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή η συστημική κατάρρευση ίσως είναι μία λύση, διότι έχουμε αφήσει τη δημοκρατία πάρα πολύ στο χαλαρό. Δεν αντιδράσαμε όταν κινδύνευε η δημοκρατία εδώ και 30-40 χρόνια. Μέχρι να έρθει πάντως το σύστημα, η συστημική κατάρρευση, ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει. Ναι, τι ας μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε κατά συνείδηση ατομική και συλλογική και αν έρθει και κατάρρευση ακόμη καλύτερα. Κρατήστε. Αλλά να μην μεταθέτουμε το πρόβλημα. Όχι. Ναι. Είπα πρώτα η εξέγερση και αν βοηθήσει και η κατάρρευση ακόμα καλύτερα. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε έναν ακόμη κύκλο και με τους τρεις. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω ότι στο στούντιο είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας. Κοντά μας όμως είναι και ο κύριος Μάκης Ανδρονόπουλος και ο κύριος Βασίλης Λύκος. Κύριοι, πρέπει να σας πω βέβαια ότι έχω ένα καταιγισμό παρεμβάσεων ερωτημάτων. Έχετε εξάψει και συζητήσεις και φαντασία και σκεπτικό. Λένε εδώ πάρα πολύ. Με βάση αυτά που περιγράφεται, τελικά για ποιον άνθρωπο θα μιλάμε, χωρίς μνήμη και αισθήσεις, παρά μόνο αυτά που θα παίρνει ως εικόνες, ολογράμματα που περιγράφεται. Όπως είπε, λέει ο μισό λεπτό, κύριε Λύκο, να τα ακούσετε. Μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Παρακαλώ. Ο κύριος Λύκος, λένε άλλοι τηλεθεατές, μίλησε για ανθρώπους χωρίς πατρίδες, μόνο με χώρους ή ομάδες. Τελικώς θα μιλάμε για κάτι διαφορετικό έξω από τη φύση του ανθρώπου. Ένα άλλο είδος. Κύριε Λύκο. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να γίνει είναι να διαγράψουμε τη μνήμη του ανθρώπου. Τι σημαίνει μνήμη? Σημαίνει το σπίτι που γεννήθηκες, ο χώρος που έζησες, με τα ζώα που ήξερες, τα οικόσιτα που απαγορεύονται, την τροφή που έτρωγες. Όταν λοιπόν θα πάρεις να υπάρχει αυτό το πράγμα και εσύ θα είσαι υποχρεωμένος μέσα από το σπίτι σου να εργάζεσαι, να δουλεύεις, αν θέλετε να ερωτοτροπείς κιόλας, μέσα από ιδεογράμματα όπως είπατε ή YouPorn, Pornhub ή οτιδήποτε, ξέρουν αυτά οι νεολαία για τα οποία μιλάω. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει το νόημα της συνύπαρξης. Θα έχεις κάτι το οποίο θα το κάνεις ό,τι θέλεις, εσύ θα είσαι κυρίαρχος εκείνη την ώρα, αλλά κάποιοι άλλοι θα κυριαρχούν πάνω σε σένα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Πρέπει να ξαναδιεκδικήσουμε, το είπα και πριν, το δημόσιο χώρο μας. Δημόσιος χώρος εννοείται στην επιστήμη, στην τεχνολογία, δημόσια πανεπιστήμια. Είδα τι έγινε με τον COVID, που αυτό ήταν και ένα, ξέρετε, για πολλούς ήταν και ένα πρωτόλιο πείραμα. Να δούνε εφαρμόζονται στις κοινωνίες, υπακούν οι κοινωνίες. Τι κάναμε εκεί πέρα? Ήρθαν πάλι εταιρείες απ' έξω προκειμένου να μας δώσουν το καλό το φάρμακα, το καλό το προϊόν. Αλλά δεν μπήκε η δική μας η επιστήμη, τα δικά μας τα εργαστήρια, τα δικά μας τα αντιδραστήρια μέσα, ας πούμε, στη δημιουργία PSR test ή στη δημιουργία ακόμα και των τεστ PCR. Εκεί είναι λοιπόν το όλο θέμα. Πώς εμείς θα ξαναδιεκδικήσουμε το δημόσιο χώρο σε οτιδήποτε. Κύριε Σακίνη, θα πω ένα άλλο πράγμα. Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική πολλά χρόνια. Ξέρετε πολλές τηλεοράσεις που να δίνουν δημόσιο χώρο σε πολίτες που θέλουν να πούν την άποψή τους? Πείτε μου μία. Μία συχνότητα. Και όμως αυτές οι συχνότητες είναι δημόσιες. Τι εννοείτε σε πολίτες? Από εμάς. Τι εννοείτε σε πολίτες? Εμείς εδώ σε πολίτες δίνουμε πάντως. Πρέπει να σου το πω. Άλλο λέω, κύριε Σαχίνη, να υπάρχει μία ώρα την ημέρα όπου θα μπορεί ο καθένας από τους, για παράδειγμα, πολίτες της Κρήτης, να εκφράζει δημόσια την άποψή του. Αυτό που έκανε ο Άντι Γουόρχολ.
Αυτό που έκανε ο Αντιγόρχολος στην Αμερική. Αλλά είσαι από τα λίγα κανάλια. Είσαι από τα λίγα κανάλια. Άρα κύριε Νίκο... Μπορώ να βγω αύριο στον Αντένα. Δεν μπορώ. Πρέπει να με καλέσει κάποιος και να μου πει ότι σας κάνω τη χάρη που σας τη δίνω. Ενώ αυτό είναι δημόσιος χώρος. Είναι δημόσια συχνότητα. Προσέξτε. Και δεν έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό. Κανένας δεν μου κάνει τη χάρη. Είναι δημόσιο αγαθό. Όπως είναι το νερό που πίνω. Που και αυτό εκχωρείται. Όπως είναι η τροφή που τρώω. Κύριε Λίκο, στην Ελλάδα, εδώ και 5 χρόνια, στην ουσία η δημόσια συχνότητα, αν δεν το έχετε καταλάβει, έχει πολιθεί. Και έχει πολιθεί. Δεν έχει πολιθεί η δημόσια συχνότητα. Με συγχωρείτε, θα το ακούσετε τώρα γιατί το λέτε, αλλά να μαθαίνετε και μερικά πράγματα. Βεβαίως και έχει πολιθεί. Με ένα τίμημα 12 εκατομμύριων ευρώ σε μία πλατφόρμα που έχουν τα μεγάλα κανάλια. Η δημόσια μία και μοναδική πλατφόρμα. Μάλιστα. Που είναι όλοι υπάρχοντες. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Έχει εκχωρηθεί όμως η δημόσια συχνότητα. Έχει πουληθεί έναντι 12 εκατομμύριων ευρώ. Μικρό. Έχει πολύ παραχωρηθεί. Ακούστε. Μικρό. Ευτελέστατο θα σας πω εγώ. Έγινε όμως. Και δεν μίλησε κανείς. Καταλάβατε. Να προσθέσω ακριβώς. Κάτι. Ακριβώς λοιπόν. Άρα ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτό που σας λέω. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε ότι όλο το νερό της Κρήτης εκχωρήθηκε. Αλλά κανένας δεν μίλησε. Αυτό μου λέτε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έτσι δεν μου λέτε. Μάλιστα. Εδώ επιχαίρουν... λέμε το ίδιο πράγμα. Εδώ επιχαίρουν κάποιοι οι οποίοι πήραν ένα τίμημα αλφα για τις άδειες τηλεοπτικών σταθμών. Αλλά το μεγάλο μυστικό εδώ είναι ότι πριν από αυτό είχε χωρηθεί η δημόσια συχνότητα σε μία πλατφόρμα. Αυτό είχε συμβεί. Την Τίτζια. Μάλιστα. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Κύριε Αλλά Λίκο. Θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Συγγνώμη ένα λεπτό. Μια και το θέσατε αυτό το θέμα. Καλά τώρα, μείνετε σε αυτό ή τόσα Όχι, θέματα. Όχι βέβαια, προς Θεού. Θα το πάω ακόμα παραπέρα. Μια και ανοίγει τόσο πολύ η βεντάλια της συζήτησής μας. Ποιος συλλέγει τα εκλογικά αποτελέσματα, κύριε Σαχίνη, και δίνει τα, τα ποσοστά κτλ. Μήπως είναι μια εταιρεία. Μια εταιρεία μήπως είναι Singular Logic. Πείτε μου. Εντάξει, δεν έχει αμφισβητήσει. Και βάσει αυτού, προσέξτε. Κανείς μέχρι σήμερα. Γίνονται, εγώ δεν αμφιβάλλω. Αλλά θέλω να σας και πω. Και έχει και αντιπαραβολή, σας θυμίζω, των εκλογικών σάκων στα πρωτοδικεία. Ακόμη λοιπόν και αν υπάρχει της πρώτης βραδιάς η υποψία η δική σας του κυρίου Ανδρονόπουλου, θα έρθει η αντιστοίχηση των εκλογικών σάκων για την ώρα ακόμη. Οπότε θα δούμε αν συμβαίνει κάτι. Γι' αυτό και κανείς δεν έχει αμφισβητήσει. Μήπως μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Ναι, κύριε Δαβέτα. Ναι, λοιπόν, για το δημόσιο χώρο δεν έχω καμία αντίρρηση. Ο δημόσιος χώρος είναι πολύ σημαντικός. Αλλά αν ο δημόσιος χώρος οριστεί, πρέπει να ορίσουμε τι είναι ο δημόσιο χώρο. Αν ο δημόσιος χώρος οριστεί μόνο σε σχέση με την εικόνα και την επικοινωνία, κινδυνεύουμε να χάσουμε την ψυχή του δημόσιου χώρου. Και η ψυχή του δημόσιου χώρου είναι η ατομικότητα. Άρα λοιπόν ο δημόσιος χώρος πρέπει να συνοδεύεται και με μια μορφή αυτογνωσίας εσωτερικής για να μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά το δημόσιο χώρο. Διότι εάν ο δημόσιος χώρος μείνει μόνο ως ένα εργαλείο όπου σπρώχνουμε όπως το μετρό ποιος θα σπρώξει τον άλλον, δεν είναι μακροπρόθεσμο το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει, δέχομαι αυτό που λέει ο κύριος Λίκος, απόλυτα, αλλά εγώ προσθέτω και αυτό το στοιχείο. Θα πρέπει να υπάρχει δημόσιος χώρος και ιδιωτικός χώρος, ενώ εσωτερικός χώρος. Γιατί ο δημόσιος χώρος είναι η εξωτερική μας ζωή. Θα πρέπει να έχουμε και εσωτερική ζωή. Αυτό πρέπει να είναι σε πολύ καλή αρμονία. Η εσωτερική μας ζωή με τις εξωτερικές πράξεις. Και τότε μπορούμε να επέμβουμε δημιουργικά στο δημόσιο χώρο, επαναστατικά, γόνιμα και να ανατρέψουμε καταστάσεις. Κύριε Ανδρανόπουλε. Αυτό έγινε στην Κίνα. Με την πολιτική του Zero COVID. Είχα που στην Κίνα, όπου όπως ξέρουμε γίνεται ταυτοποίηση προσώπων και τα λοιπά, όλες οι τεχνολογίες της σύγχρονης του καπιταλισμού της επιτήρησης εφαρμόζονται εκεί σε μεγάλη έκταση και χωρίς προβλήματα δικαστικά που θα μπορούσαν να υπάρχουν στη Δύση. Κι όμως εκεί έγινε η εξέγερση των μαζών σε μεγάλες πόλεις κατά της πολιτικής του μηδενικού COVID και που ήταν και μια πραγματική απειλή υγείας. Άρα, όταν έχουμε στην Κίνα εξέγερση με απειλή υγείας
σημαίνει ότι οι κοινωνίες έχουν ένα ένστικτο, το είπα και προηγουμένως, που τις οδηγεί σε πράξεις. Η ιστορία στην οποία ομογενοποιείται πια, τη ζούμε όλοι ταυτόχρονα, γίνεται κάτι στην Τουρκία, σε 5 λεπτά το ξέρουμε κι εμείς, και αν είναι κακό μας καταπιέζει και ψυχολογικά. Ομογενοποιείται η παγκόσμια ιστορία. Μπαίνουμε, έχουμε μπει ήδη στη φάση της ενιαίας ιστορίας της ανθρωπότητας. Αλλά η ιστορία δεν διαδραματίζεται ταυτόχρονα στα ίδια επίπεδα, στον ίδιο τόπο. Αλλιώς καταλαβαίνει και διαισθάνεται τα πράγματα ο κύριος που μένει στην Εκάλη και έχει πάρα πολλά εισοδήματα, και αλλιώς ένας άνθρωπος που μένει στον Κολωνό με άλλες συνθήκες και χρωστάει και το σπίτι του και τον παίρνουν και κάθε μέρα τηλέφωνο. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το βίωμα της τρέχουσας ιστορίας είναι διαφορετικό μέσα στις ίδιες κοινωνίες και διαφορετικό και στις ευρύτερες ομαδοποιήσεις. Αλλιώς το ζει ο Έλληνας, ένα γεγονός, αλλιώς το ζει ο Ολλανδός. Άρα και βλέπουμε τώρα στη Γαλλία και μας κάνει εντύπωση, μας εικόνονται οι Γάλλοι που θα τις βάλουν στη σύνταξη στα 64, ενώ εμείς είμαστε και η μισή Ευρώπη στα 67. Είπε ο καθηγητής όμως ότι υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Εμείς εκφράσαμε με πολύ μεγάλη αισθαντικότητα, και θα το δούμε πώς θα βγει και στις εκλογές, την αντίδρασή μας ως κοινωνία στο ζήτημα των τεμπών. Στις φωτιές του 2007 είχαν καεί 100 άνθρωποι. Στο Μάτι χειρότερα. Εκεί δεν βγήκε αυτό το πράγμα. Βγήκε τώρα. Με συγχωρείτε. Εδώ όμως είναι λίγο διαφορετικό. Στο Μεν Μάτι μιλάγαμε, υποτίθεται, για mega fire. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα απρόβλεπτο. Ναι. Προσέξτε, okay. Και για να μπορέσεις να το λύσεις θα έπρεπε να αλλάξεις τον πολυοδομικό ιστό που ήθελε 30 χρόνια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ υπήρξαν καταγγελίες εργαζομένων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, διευθυντάδρων που είχαν παρακτηθεί κτλ. Άρα ήταν κάτι παρόλα αυτά, επειδή κανείς σας φαντάζομαι δεν μπαίνει σε καμία λογική συμψηφισμών. Νεκροί 100 πλάς στο Μάτι, νεκροί 100 πλάς στην Ηλία, νεκροί και εδώ. Αυτό λέει ο κύριος Ανδρονόπουλος, ότι εδώ είναι το σημείο καμπής για την κοινωνία στην αντίδραση. Ναι, αυτό αλλά λέει. Προσέξτε κύριε Σακίνη, με το που εξαγγέλθηκαν οι εκλογές, σταματήσαμε να μιλάμε για τον Μάτι. Τελειώσαμε. Το καταλαβαίνετε πως άλλαξε η ατζέντα. Άλλαξε μία μέρα. Οι εκλογές δεν θα γίνουν για τα τέπη. Άλλο είπα. Ναι, παρακαλώ. Από εκεί λοιπόν που κλαίγαμε, που υποτίθεται όλοι ήμασταν εξοργισμένοι με αυτό που έγινε στα Τέμπη για τους νεκρούς μας, ξαφνικά σε μία μέρα αλλάξαμε ατζέντα. Κάτι που δεν θα γινόταν στη Γαλλία. Άρχισα να κάνουμε συζητήσεις μεταξύ διαφόρων υποψηφίων σε σχέση με τα προγράμματα, δεν ξέρω κάτι τι. Κάτι που δεν θα γινόταν στη Γαλλία. Ακριβώς. Στη Γαλλία θα επέμεναν μέχρι τέλος για το θέμα των τεμπών. Δεν θα άφηναν τίποτα. Μπορεί και να ανέβαλαν ακόμη και τις εκλογές στη Γαλλία. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Για να αφήσουμε τον κύριο Ανδρονόπουλο να ολοκληρώσει τη σκέψη. Άρα είναι αυτό που λέω, ότι στη Γαλλία θα γινόταν εκείνο και με άλλη αφορμή γίνεται αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Με άλλη αφορμή και με άλλη ποσότητα συσσόρευσης αρνητικών βιωματικών καταστάσεων, διότι εμείς είμαστε και μια κοινωνία 12-13 χρόνια μέσα στο έλεος, έτσι. Αν συνέβαιναν αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, στη Γερμανία για παράδειγμα, θα είχαν μουρλαθεί όλοι, θα είχαν σκοτωθεί μεταξύ τους. Εμάς μας σώσει και ο ήλιος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις κοινωνίες. Υπάρχει ένα αδιόρατο ένστικτο που τους οδηγεί σε μία αντίδραση.
Αυτό προσπαθούν να μανιπουλάρουν, να ελέγξουν με τα διάφορα συστήματα επιτήρησης. Είναι το στοιχείο του ανθρώπου. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα έχουμε μεγάλο ιστορικό περιθώριο να προλάβουμε καταστάσεις. Και νομίζω ότι οι αντιπαλότητες των μεγάλων συμφερόντων, παρότι αποδέχομαι τη γενική κατεύθυνση που είπε ο κύριος Λύκος, ότι όλα είναι ένα και ότι το σύστημα είναι ένα και είναι εναντίον όλων ημών. Το αποδέχομαι αυτό ως τάση. Αλλά μέχρι που να φτάσουμε εκεί ιστορικά, προς το παρόν έχουμε μεγάλες αντιπαλότητες στο παγκόσμιο επίπεδο, γεωπολιτικές, γεωοικονομικές και πολιτισμικές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και σε πολύ θετικά πράγματα με πολύ ακριβό τίμημα πάντοτε το ανθρώπινο. Το ανθρώπινο στοιχείο αντιδρά. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Το ανθρώπινο στοιχείο αντιδρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας απόψε σε αντιθέσεις. Αλήθεια πιστεύετε, και αυτό θα το ρωτήσω και τον κύριο Λύκο, ότι θα φτάσουμε σε μια εποχή που θα νομίζουμε ότι κάνουμε εκλογές, αλλά θα είναι στην ουσία σαν να μην κάνουμε. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί να συμβεί, ναι. Μπορεί πιστεύω να συμβεί. Ότι μπορεί να συμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Ανδρονόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Λύκο, απαντήστε μου καταρχάς το ίδιο ερώτημα, όπως έκανα στον κύριο Ανδρονόπουλο. Μπορεί να φτάσουμε. Εγώ επειδή ακριβώς δεν είμαι τόσο πολύ φαν του πατέρα Παΐσιου, πιστεύω ότι θα μπορούμε να κάνουμε εκλογές. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ο ενεργός πολίτης που διεκδικεί τον χώρο του το δημόσιο. Όσο υπάρχει ο ενεργός πολίτης, όσο δεν αποχαυνωνόμαστε. Ξέρετε, και τι εννοώ αποχάβνωση. Είναι στη δουλειά σου, στην ίδια σου τη σχέση. Πόσους ξέρετε που κάθονται με τις οικογένειές τους, με τη γυναίκα τους μαζί και χωρίσανε εν μέσω COVID, γιατί δεν μπορούσαν να βλέπουν ένα τον άλλον. Γιατί ακριβώς από πριν είχαν συμβιβαστεί, κύριε Σαχίνη. Συμβιβάστηκαν. Δεν κοίταξαν να πετάξουν την πέτρα μακριά και να πάνε να την πιάσουν. Όταν λοιπόν το κάνεις στην ίδια σου τη σχέση, στην ίδια σου τη δουλειά σου, πού θα το κάνεις? Στο δημόσιο χώρο, μα θα το πάρουν και αυτόν. Αφού σου έχουν πάρει όλα τα άλλα, αφού δεν αντιδράς. Δεν θέλεις να πιάσεις ακριβώς, ουσιαστικά να τη θασέψεις αυτό που λέμε τον έρωτα, να ερωτευτείς. Να ερωτευτείς με τη δουλειά σου, να ερωτευτείς με τη γυναίκα σου, να ερωτευτείς με τον δημόσιο χώρο σου, να ερωτευτείς τη δημοκρατία εν τέλει. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Σαχίνη. Πείτε μου, είμαστε συμβιβασμένοι. Πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να ξεβολευόμαστε. Πείτε αυτή μου... η κατάσταση είναι, ξέρετε, μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση που λέει και ο ΜΑΟ. Το θέμα είναι για ποιους. Τώρα είναι η ώρα. Πείτε μου, κύριε Λύκο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το αφήγημα των πόλεων των 15 λεπτών, τι σας λέει? Τι να μου λέει, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Θα βγαίνω για 15 λεπτά και θα κλείνουμε πάλι στη σπηλιά μου, στο καβούκι μου. Και μακάρι να είναι η σπηλιά σαν τον Πλάτωνα. Που να μπορώ να βλέπω ενεωράσεις προς τα πάνω. Ναι, αλλά σου λένε ότι... ουσιαστικά, οι πόλεις των 15 λεπτών... Μέσα σε 15 λεπτά θα κάνεις όλη σου την κίνηση, όλη σου... Γιατί θα πηγαίνεις σε ένα πράγμα. Θα πηγαίνεις στα Lidl και εκεί θα κουρεύεσαι, θα ψωνίζεις, θα αγοράζεις. Μπορεί και να... ουσιαστικά να κάνεις και meeting. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό ουσιαστικά σου σερβίρουμε. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ καταστρέφω όλη τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δείτε τι γίνεται στην Αθήνα, κύριε Σαχίνη. Αν έρθετε στην Αθήνα και περπατήσετε στο κέντρο, θα δείτε ότι παντού γίνονται αυτά τα σπίτια βραχυπρόθεσμης ενοικίασης, τα Airbnb. Όλα. Κλείνουν επιχειρήσεις, κλείνουν τα πάντα. Και η πόλη μετατρέπεται ουσιαστικά μόνο για τους ξένους. Χάνεται κάθε ελληνικότητα, κάθε τοπικό στοιχείο που υπήρχε εκεί. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτές τις πόλεις θέλουμε. Και τι λέμε πάντα? Λέμε η ανάπτυξη. Είναι όπως μιλάμε για την ανάπτυξη στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, CBC από πίσω, FAMP, εντάξει, υπερεθνικό, λέμε ότι η ΔΕΗ πάει μια χαρά. Ναι, αλλά εμείς πληρώνουμε το ρεύμα πανάκριβα. Δηλαδή, ευημερούν οι αριθμοί που λέγαμε παλιότερα, αλλά λιμοκτονούν οι άνθρωποι.
Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε ένα δημόσιο τραπέζι και να πούμε τι επιτέλους θέλουμε. Και ξέρετε, είναι ευχής έργων και συγχαρητήρια κιόλας για την εκπομπή αυτή και με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί σε λίγο καιρό έχουμε εκλογές. Και πρέπει ο κόσμος να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να ψηφίσει. Οποιοδήποτε κόμμα. Να πάει να ψηφίσει όμως. Να πάει να ψηφίσει. Κύριε Δαμέτα. Τι να πω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω σε αυτό το θέμα είναι ότι ο ενεργός πολίτης είναι η ουσία της αντίστασης απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε εκτροπή της τεχνολογίας. Η τεχνολογία δεν πρέπει να είναι εκτροπή. Η τεχνολογία πρέπει να είναι, ξαναλέω, για άλλη μια φορά, συμβατή με την εξέλιξη, την ολοκλήρωση και την, ας το πούμε, την πρόοδο του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει οι ενεργοί πολίτες να αποτελούν είτε ως άτομα, είτε ως πυρήνες, είτε ως συλλογικά, μαζικά δημόσιες αντιδράσεις, θα πρέπει να παρεμβαίνουν και να διορθώνουν και να αντιδρούν σε κάθε κακό κείμενο. Ζητάμε δηλαδή μία συλλογική συνείδηση, η οποία την έχουμε μέσα μας, το στοιχείο το ανθρώπινο, και να κοιτάξουμε αυτό το στοιχείο, να το καλλιεργήσουμε με τον ΑΒ τρόπο, όχι με κουλτούρες κτλ. Μιλάω καλλιεργία μέσα από την ίδια την εμπειρία της ζωής. Ναι, αλλά όση ώρα μιλάτε, εγώ βλέπω εδώ πέρα σε ένα εμπορικό κέντρο, περνάνε οι πολίτες, καταναλωτές, και βγαίνουν τα βιομετρικά του στοιχεία. Με λεπτομέρεια απίστευτη. Μέσα από τις κάμερες τα βιομετρικά στοιχεία. Ομάδα αίματος, ύψος, πιστοτικά αυτά που έλεγε ο κύριος Λύκος, προτιμήσεις τους. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι τίποτα το κακό. Αυτό μπορεί να είναι και κάτι το οποίο να είναι. Μα να και με σκανάρουν μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο, όπως δείχνει εδώ πέρα το φιλμ, και να πετάνε τα στοιχεία σε διάθεση. Τα data που είπε ο κύριος Ανδρονόπουλος. Ωραία, δεν είναι πηγή. Προσοχή όμως, εδώ είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Για πείτε. Γιατί, το. Εάν από την άλλη περίπτωση, όταν είχαμε την περίοδο της τρομοκρατίας, να πω και αυτό, την περίοδο της τρομοκρατίας, υπήρχαν διάφορα στοιχεία τα οποία δεν περνούσαν από αυτόν τον έλεγχο. Και μπαίναμε στο αεροπλάνο και το αεροπλάνο έπεφτε κάτω και τυναζόταν. Δηλαδή, δεν λέω ότι αυτό είναι η σωστή αιτία ως απάντηση. Είναι άλλο τα βιομετρικά χαρακτηριστικά. Προσέξτε, άλλο τα σιδερικά και άλλο τα βιομετρικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως. Μην τα εμπλέκουμε αυτά. Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι το βιομετρικό έχει να κάνει απόλυτα με το αυτό που λέγαμε πριν, την τεχνολογικό έλεγχο. Δηλαδή τον κύριο έλεγχο του ανθρώπου. Να σας πω κάτι. Την οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι διαφημίζονται ήδη ως οι πρώτοι αγώνες που θα γίνουν με τη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης στην επιτήρηση και στην εξυπηρέτηση πολιτών και αθλητών και αλγορίθμους. Μέσα σε όλα αυτά μπήκε και το ζήτημα της ασφάλειας. Ο αλγόριθμος λοιπόν εκρίθη ότι δεν πρέπει να πάρει άδεια και είναι σε διαπραγμάτευση, διότι το βασικό είναι ότι όπου έβλεπε συσσόρευση πληθυσμού, το διάβαζε με βάση τα στοιχεία που του είχαν δώσει ως προπαρασκευή τρομοκρατικής επίθεσης. Ως απειλή. Ενώ ήταν εκείνη τη στιγμή ένα φεστιβάλ μουσικής. Βλέπετε λοιπόν ότι, όπως το είπατε, από το καλό στο κακό, από τη χρήση από τη μία στην άλλη, είναι στην κόψη του ξηραφιού κυριολεκτικά. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Γαλλία. Μετά τα γεγονότα αυτά που γίνονται τώρα, το μεγάλο ερώτημα που βάζουν οι εφημερίδες είναι με ποιο τρόπο θα μπορέσει να υπάρξει ασφάλεια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Απ' τη μία έχουμε την τεχνολογία, απ' την άλλη η τεχνολογία μπορεί να κάνει αυτό του είδους τα λάθη τα οποία λέτε εσείς. Mm-hmm. Άρα για άλλη μια φορά θα προσπαθήσουν να υπάρξει μία συνέχεια, ένας διάλογος ανάμεσα στα όπλα της τεχνολογίας και στον ανθρώπινο παράγοντα. Άλλη λύση δεν υπάρχει για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά θα είναι σκληρή η ασφάλεια. Είναι το άλλο θέμα. Ναι, κύριε Λυκό. Με συγχωρείτε. Εγώ το κατανοώ όλο αυτό. Αλλά όλα αυτά τα συστήματα, επειδή σε κάποια τέτοιου είδους συστήματα ασχολήθηκα πάρα πολύ σε ένα κομμάτι του διδακτορικού μου, αυτά είναι τα λεγόμενα e-learning. System. Δηλαδή έχεις ένα αλγόριθμο και μέσα από διάφορες καταστάσεις ουσιαστικά τον εκπαιδεύεις και τον εκπαιδεύεις και τον εκπαιδεύεις και τον εκπαιδεύεις. Αυτό είναι το e-learning system. Αυτό όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συνείδηση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή αν εγώ βλέπω γκρουπαρίσματα ανθρώπων όπου ανά 2 χρόνια υποτίθεται υπάρχει και μία διένεξη, γίνεται κάτι. Ένα-δύο γεγονός. Δεν μπορώ να χαρακτηρίζω όλα τα γκρουπαρίσματα ανθρώπων ως βίαιο γεγονός. Αυτό είναι το e-learning system. Δεν μπορούμε δηλαδή, καταλαβαίνετε τι έχουμε πάει να κάνουμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε να έρθουμε από πάνω προς τα κάτω και όχι από κάτω προς τα πάνω.
ουσιαστικά αδιαφορώντας για αυτό που είναι η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή η Γαλλία θα κάνει, δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, 15 εκατομμύρια διαβάζω δίνονται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά για εξοπλισμό και για να προσλάβουν καινούριους νέους αστυνομικούς. Όχι όμως για τα συστήματα υγείας. Πού, στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Δηλαδή βλέπουν ότι οι κοινωνίες αυτή τη στιγμή έχει διασφαλιστεί αυτό που λέμε η τάξη, γιατί ακριβώς ο κόσμος πεινάει, διαταράσσει την καθημερινότητά του και εμείς τι κάνουμε. Πάμε με καταστολή να τον καπακώσουμε από πάνω προς τα κάτω για να μην αντιδρά. Κύριε Λύκο, πριν σας αποδεσμεύσουμε και εσάς, όπως για τους υπόλοιπους, και κοιτάξτε, μάλλον είστε ο τυχερότερος, παρότι τα έχετε με τα συστήματα επιτήρησης, μάλλον φαίνεται σε αυτό το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που απευθύνθηκε η ομάδα της εκπομπής, είστε ο λιγότερο φακελωμένος. Τι εννοώ, θέσαμε και για εσάς το ερώτημα, ποιος είναι ο Βασίλης Λύκος σε αυτή τη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, και η απάντηση είναι δυστυχώς, περιβαντολόγος γράψαμε κιόλας κτλ. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας για τον Βασίλη Λύκο, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να αφαιρθώ σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες ή να θέσετε μια άλλη ερώτηση στη θέση αυτή. Είστε ο λιγότερο φακελωμένος για την ώρα, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο. Ίσως γιατί ξέρω και προφυλάσσομαι. Τι να δώσω, τι εννοείτε περισσότερες πληροφορίες, αυτό δεν το κατάλαβα. Ενδεχομένως θα ήθελε άλλο ερώτημα να διατυπωθεί το σύστημα. Αλλιώς. Ή με διαφορετικό τρόπο. Μπορούσατε να βάλετε το εξής. Το έχω ξαναπεί, κύριε Σαχίνη. Λύκος, μαύρος και κακός, του πατέρα του καημός. Για δείτε τώρα αυτό, δοκιμάστε το παρακαλώ λίγο. Ωραία. Πείτε μου, θα το δοκιμάσουν και ελπίζω να μας δώσουν απάντηση. Θέλω κλείνοντας, κύριε Λύκο, να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας εδώ, γιατί το είπατε, μετακοινωνίες, μεταδημοκρατίες και μετάνθρωπος, ανοίγει ένα τέτοιο πεδίο. Είναι αυτό που λέμε το ultra, είναι το ultra humanism. Δηλαδή πάμε σε μια ανθρωπότητα η οποία δεν θα έχει μνήμη, δεν θα έχει καν συνείδηση αν θέλετε, και θα είναι, πώς να σας το πω, θα είναι ο άνθρωπος του ενός λεπτού. Θα έχει μνήμη δηλαδή χρυσόψαρο που λέμε. Οπότε αυτός θα μπορεί να είναι και εύκολα να ικανοποιείται. Προσέξτε, χωρίς μνήμη ικανοποιείσαι πολύ εύκολα. Αν εσύ έχεις να πιεις νερό 15 μέρες και εγώ σου δώσω μία σταγόνα, θα είσαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θα με ευγνωμονείς για πάντα. Το ίδιο σκεφτείτε και με το φαγητό. Το ίδιο και με τις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα αυτό είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος. Κύριε Σαχίνη, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για funds και τράπεζες ουσιαστικά τα οποία έχουν ενεργητικό 431-3. Ξέρετε πόσο είναι το ΑΕΠ των κρατών. 92-93 αν δεν κάνω λάθος. Και δευτερογενή αγορά να πάμε είναι 1003. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Άρα λοιπόν αυτά όλα τα funds πρέπει κάθε φορά να δημιουργούν κάτι προκειμένου να αγοράζουν. Γιατί αλλιώς θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Και τι λέγεται αυτό, τεχνητή νοημοσύνη, λέγεται πόλη στο 15 λεπτών όπως είπατε, λέγεται ότι εγώ θα βάλω στην Ομόνοια συσκευές οι οποίες θα απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα, λέγεται ότι, τι άλλο να σας πω, ότι εγώ θα σας κάνω ας πούμε διάφορα συστήματα τα οποία να καθαρίζουν το νερό το οποίο θα το πίνετε εσείς ακάθαρτο, αλλά πρέπει να σώζουμε το νερό για να το πίνετε εσείς ακάθαρτο μετά, γιατί ακριβώς το νερό το χρησιμοποιώ στη μεταλλουργία για να εξορίσω κοβάλτιο προκειμένου να το χρησιμοποιώ για μπαταρίες. Λέγεται το γεγονός ότι ξέρετε πόσο χρειάζεται για να εξορίξουμε ένα κιλό λίθιο που το θέλουμε για τις μπαταρίες, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 14 εκατομμύρια λίτρα νερό το 1 κιλό. Πόσο χρειάζεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, 7 με 7,5 κιλά. Υπολογίστε τα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Κύριε Λύκο, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς. Ήρθε η απάντηση στο Λύκος μαύρος και κακός του πατέρα ο καημός. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείται με αυτή την πρόταση. Μπορείτε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες ή να θέσετε μια ερώτηση πιο συγκεκριμένη για να μπορέσω να βοηθήσω. Καλά πάμε. Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λύκο. Πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Επιστροφή στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε. Κύριε Δαβέτα, υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Ο Τάσος έθεσε ένα θέμα. Και το θέμα που έθεσε είναι το εξής. Αν
τελικώς οδηγούμαστε μέσα από αυτό σε ένα απόλυτο έλεγχο. Και ζωή μέσα από τον καθρέφτη του καθρέφτη, όπως είπατε για τους πολιτικούς ζόμπι και κοινωνίες ζόμπι. Δηλαδή κοινωνίες λοβοτομημένες, που δεν θα έχουν γνώση όμως του πώς λειτουργούσαν με τις αισθήσεις τους οι άνθρωποι πριν. Καλά θα είναι, ευτυχισμένοι, δεν θα ξέραν το πριν. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση, ότι αν για κάποια στιγμή, το ξαναλέω πολύ συγκεκριμένα, σπάσει ο καθρέφτης και φύγουμε από τον κόσμο των ψευδεστήσεων, σπάσει το μαγικό λιχνάρι, το ψευτολιχνάρι της τεχνολογίας, τότε θα έχουμε υπαρξιακό πρόβλημα. Και κάθε φορά που υπάρχει υπαρξιακό πρόβλημα, έχουμε τη γέννηση του, την ξαναγέννηση του ανθρώπου. Η αναγέννηση του ανθρώπου ξεκινάει μέσα από υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιος είμαι, τι κάνω, πού πάω. Το κλασικό ερώτημα το οποίο τίθεται πάντα στον άνθρωπο όταν θέλει να προοδεύσει. Άρα λοιπόν, τότε σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αυτή η προεργασία και είμαστε όλοι γόνοι μιας τεχνολογικής πορείας, τότε τι θα έχουμε, θα πάμε στο ψυχίατρο. Γι' αυτό λέω ότι όσο και αν η τεχνολογία επιμένει με όλους αυτούς τους τρόπους, δεν μπορεί ακόμη να καταλάβει τελείως. Όσο, και δεν είναι αισιόδοξο αυτό που λέω. Είναι ρεαλιστικό. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία, αυτό που έγινε τροποτινά στην Ιταλία, αυτό που έγινε στην Ολλανδία, αυτό που πάει να γίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή, μία αντίσταση των ιστορικών ανθρώπων, προσοχή, των ανθρώπων που είναι ιστορικά υποκείμενα, ιστορικά όντα, απέναντι σε μία τεχνολογία που θέλει να διώξει τη μνήμη και την ιστορικότητα από τους ανθρώπους, αυτό είναι αισιόδοξο. Δεν ιτάται ακόμη, δεν έχει ιτηθεί ακόμη ιστορικός άνθρωπος. Όσο και αν θεωρούν δεδομένα όλοι αυτοί με το Metaverse και όλα αυτά κτλ. Δεν είναι δεδομένα. Είναι δεδομένα για κάποιες συγκεκριμένες κοινωνίες. Πού είναι ιτημένος ο κόσμος της Αφρικής? Πού είναι ιτημένος ο κόσμος της Λατινικής Αμερικής? Πού είναι ιτημένος ο κόσμος της Ασίας γενικώς? Πώς θα τους ελέγξει αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί παραμένουν ακόμη στο ανθρώπινο στοιχείο. Είτε αυτό είναι τέχνη, είτε αυτό είναι τεχνολογία, είτε αυτό είναι οτιδήποτε άλλο. Αφού λοιπόν μιλάμε για παγκοσμιοποιημένη, για πλανητική σκέψη, τότε αυτή η κυρίαρχη πλευρά είναι μόνο σε συγκεκριμένες χώρες. Λέει εδώ άλλος φίλος. Δυστυχώς, λέει, αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι οι ομιλητές μας λένε ότι τηθήκαμε, αλλά δεν αναφέρονται στην ταπακέρα. Τι εννοώ, λέει. 8 οικογένειες των καρτέλ παγκοσμίως των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατέχουν, ελέγχουν και χρηματοδοτούν τα πάντα και τους πάντες, ακόμη και τον έλεγχό μας, είτε τον έλεγχο της πολιτικής. Το όπλο τους, λέει, η δημιουργία χρήματος από αέρα και ο έλεγχός του που έπρεπε να επιστρέψει στην κοινωνία, στα κράτη, μένει στο απειρόβλητο. Όσοι, για παράδειγμα, πρόεδροι στις ΗΠΑ προσπάθησαν να τους το αφαιρέσουν, απλά αφαιρέθηκαν οι ίδιοι. Το ίδιο ενδέχεται θα συμβεί και με τις κοινωνίες. Τι απαντάτε? Εγώ απάντησα ήδη από την αρχή ότι συμφωνώ. Είπα ότι όλα αυτά γίνονται κάτω από μια λειτουργία μιας ολιγαρχίας. Αν είναι 8 οικογένειες, αν είναι 7, 6, 10. Σχήμα λόγου είναι. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μια μειοψηφία ολιγαρχικών οικογενειών οι οποίοι ελέγχουν την οικονομία και θέλουν να ελέγξουν όλα τα υπόλοιπα του κόσμου και των πραγμάτων. Αλλά όσο και να θέλουν να τα ελέγξουν, υπάρχει αντίσταση των ανθρώπων. Αυτό πήγε να κάνει, εγώ επιμένω για τη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Είτε με τα κίτρινα γυλαίκα, είτε με αυτό που γίνεται τώρα, έχουμε μία αντίσταση ανθρώπων απέναντι σε μία υβριδική εξουσία. Απέναντι σε μία εξουσία NFT, εξουσία ζόμπι. Οι άνθρωποι αρνιούνται να γίνουν ζόμπι. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Θέλουν δηλαδή μια τεχνολογία η οποία να είναι φιλική προς αυτούς, να τους βοηθάει να καλύπτουν τεράστια προβλήματα, να τα λύνουν, αλλά θέλουν να παραμένουν άνθρωποι. Και εγώ υποστηρίζω το αίτημά τους, ακόμη και για τη σύνταξη, που να βγαίνουν πιο νωρίς. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί τι διεκδικούν με αυτό το πράγμα? Σου λέει, αν εγώ δουλεύω από τα 16, γιατί από τα 16 φεύγουν και δουλεύουν στα παιδιά στη Γαλλία, και είμαι 60, 62, έχω δουλέψει ήδη 44-46 χρόνια. Συγγνώμη, τα υπόλοιπα χρόνια θέλω να ζήσω. Το αίτημα λοιπόν της ευζωίας, το αίτημα, αυτό που λέμε bien vivre στα γαλλικά, είναι καθοριστικό για τις πορείες των ανθρώπων. Τεχνολογία, ναι, ναι. Εδώ σκεφτείτε το εξής, ότι τώρα συζητάνε, διάβαζα, ότι το ρομπότ μπορεί να τεκνοποιήσει.
Και να τα ρω... Τι εννοείται να τακτοποιήσει το ρομπότ. Και λέω κι εγώ. Βέβαια, παιδιά, με συγχωρείτε, θα μας τρελάνετε τελείως. Υπάρχει ένας τρόπος στον οποίο η εξπερμάτωση να πηγαίνει σε ένα ειδικό θύλακα στο ρομπότ και αυτό μετά να μεταφέρεται σε εργαστήριο. Ό,τι γίνεται δηλαδή με την τεχνητή γονιμοποίηση, να γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά με τη μορφή του ρομπότ. Δηλαδή, ο άνθρωπος να έχει την ψευδαίσθηση. Την ψευδαίσθηση. Την ψευδαίσθηση, γι' αυτό είπα ψευδαίσθηση. Ότι τεκνοποιεί με το ρομπότ. Ναι, ότι κοιμάται, δεν ξέρει ότι είναι ρομπότ. Νομίζει ότι είναι ο Μιχάλης. Νομίζει ότι είναι η Ανούλα. Νομίζει ότι είναι ο Δημητράκης. Δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Άρα λοιπόν, το θέμα των ψευδαισθήσεων, το θέμα αυτών των πραγμάτων, δηλαδή να είμαστε στις χήμερες, στις αντανακλάσεις του καθρέφτη, αυτό πάνε να μας περάσουν. Προτείνω λοιπόν κάπου-κάπου να δίνουμε μια γροθιά στον καθρέφτη, να σπάει ο καθρέφτης, ακόμη και αν ματώνουμε τα χέρια μας, ακόμη και αν δεν βλέπουμε την εικόνα μας. Καλό θα μας κάνει. Πείτε μου κάτι. Υπάρχει ο κίνδυνος με ό,τι περιγράφουμε να χαθεί τελείως το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, δηλαδή μυαλό, νόηση, ψυχή, καρδιά και δεν εννοείται ως ζωτικό όργανο λειτουργίας, σκέψη, λόγος, αντίλογος, θέση, αντίθεση. Κοιτάξτε να δείτε. Και πού θα οδηγηθούμε τώρα. Η σύγχρονη τεχνολογία, αυτή ακριβώς που έχουμε αναλύσει σήμερα. Ναι, αυτή η σύγχρονη τεχνολογία σου φτιάχνει και θέση και αντίθεση. Βεβαίως. Γιατί είναι πέρα όμως... από το αστείο του πράγματος τώρα της τεχνητής νοημοσύνης, πώς απαντά στο όνομά σας, στο όνομά μου, υπάρχουν τα σοβαρά, έτσι, είναι, αυτό που είπαμε. Είναι νοησιαρχία. Η σύγχρονη τεχνολογία ανήκει σε αυτή την τάση στην οποία θέλει να δώσει στο μυαλό, να το πω έτσι απλά, όχι στο νου, θα το συζητήσουμε τώρα πολύ απλά, στο μυαλό, τον κύριο ρόλο. Αυτό όμως τι σημαίνει. Αφαιρεί το πιο πλήρες στοιχείο, το πιο δυνατό στοιχείο το οποίο έχει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι η καρδιά. Ο νους δεν υπάρχει χωρίς την καρδιά. Η καρδιά είναι αυτή που στέλνει τα μηνύματα στο νου, τις πληροφορίες, μέσα από τη βίωμα, μέσα από τη ζωή. Ο νους μετά, ο οποίος προέρχεται από το ναύς, που σημαίνει πλοίο, μέσα από το ταξίδι αυτό, μαζεύει όλα αυτά τα στοιχεία και έτσι γεννιέται ο λόγος. Το λέγει, ο λόγος. Για να υπάρξει λόγος, πρέπει να υπάρξει η περιήγηση του νου, αλλά το υλικό που μαζεύει ο νους προέρχεται από την καρδιά. Η καρδιά είναι το μεγάλο μυστικό, είτε αυτό λέγεται αγάπη, είτε αυτό λέγεται έρωτας, είτε αυτό λέγεται φιλοσοφία, είτε λέγεται τα πάντα. Χωρίς καρδιά δεν μπορεί να υπάρξει ούτε πίστη, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν, όσο υπάρχει καρδιά, η καρδιά θα αντιδρά. Και εγώ το βλέπω στους φοιτητές μου. Αυτό επιτρέψτε μου να σας το πω από προσωπική εμπειρία. Έχω απέναντι στη Γαλλία, έχω νεαρά παιδιά τα οποία είναι 18, 19, 20 χρονών. Τι λέμε όλοι, όλα τα νέα παιδιά είναι όλα, έχουν αποτελεί τώρα τεχνολογικά όντα. Δεν είναι έτσι. Σε έναν βαθμό ναι, σε κάποια πράγματα. Σε άλλα πράγματα δεν είναι. Διότι όταν τους μιλήσεις λίγο για αυτά τα πράγματα, όταν νιώσουν τον έρωτα, όταν νιώσουν τη φιλία, όταν νιώσουν τη μοναξιά, εκεί ξαφνικά αναδύονται από μέσα τους όλες αυτές οι λειτουργίες της καρδιάς. Και αυτό είναι παρήγορο. Κύριε Δαβετά, το έχετε γράψει και σε άρθρο σας. Στη Θεογονία ο Ησίωδος λέει ότι εν αρχήν είναι το χάος και η γη. Από τον έρωτα μεταξύ τους προκύπτει η δημιουργία. Εδώ προσομοιάζει η κατάσταση χαοτική. Αλλά είναι κάπως αντεστραμμένα τα πράγματα. Δεν είναι δημιουργικό χάος. Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε. Αυτή τη στιγμή η θεωρία του χάους στόχο έχει να σπάζει. Είναι, η θεωρία του χάους δεν είναι τίποτα άλλο στην υπηρεσία της αποδόμησης. Αυτό που ονομάζουμε αποδόμηση. Τι είναι η αποδόμηση? Να σπάζουμε όλες τις μορφές. Είναι μια εικονοκλαστική συμπεριφορά και στάση απέναντι στις προϋπάρχουσες μορφές. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια διαρκώς χαοτική κατάσταση από την οποία δεν μπορούμε να συνέλθουμε παρά μόνο κάποιες στιγμές. Παράδειγμα, ήταν ανάγκη να πάνε οι Αμερικάνοι και να τα κάνουν όλα λίμπα στο Ιράκ και στη Λιβύη, τη στιγμή που μάλιστα αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν πυρηνικά όπλα? Αυτό τι είναι? Μια θεωρία του χάους. Πώς είχαν ονομάσει? Χάος και σοκ το είχαν ονομάσει την επιχείρηση. Σοκ και δέος, αλλά χάος. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Εκεί. Είναι η θεωρία του χάους. Πάμε, τα κάνουμε λίμπα, τα διαλύουμε και μέχρι να μπορέσουν να τα ξαναβρούν αυτοί, εμείς έχουμε κερδίσει χρόνο για τη δικιά μας πορεία. Άρα λοιπόν το χάος χρησιμοποιείται αντίστροφα από την έννοια του δημιουργικού χάους που το έλεγε ο Ησίωδος σήμερα.
Πέστε μου, σας παρακαλώ, γιατί είπατε για το λόγο, πόσο ρόλο πιστεύετε ότι έχει παίξει ο τρόπος και οι προσλαμβάνουσες της λεγόμενης παιδείας εκπαίδευσης. Είναι παιδεία εκπαίδευση με την έννοια των εφοδίων για να μπορεί να καλλιεργήσει και το εσωτερικό και το εξωτερικό του ο άνθρωπος, ή είναι τεχνικής χρηστικότητας πλέον η μόρφωση? Τι συμβαίνει εδώ? Η παιδεία μέχρι και τι έχει συμβεί στη γλώσσα? Βεβαίως. Η παιδεία μέχρι τα χρόνια του 80, ακόμη μεταξύ παιδείας και γλώσσας υπήρχε μια αρμονία. Οι ανθρωπιστικές σπουδές ήταν εδώ. Άρα η παιδεία την έβλεπες ξεκάθαρα στον τρόπο ομιλίας, στο λέγιν, σε όλα αυτά. Από τα δεκαετία του 80 και μετά, από τότε δηλαδή που έχουμε την κυριαρχία της παγκοσμιοποίησης σε όλα τα επίπεδα, τι συμβαίνει? Έχουμε μια αντίστροφη μέτρηση. Φεύγουμε από τον ανθρωπισμό, από την παιδεία και από το λόγο, και ο λόγος πια γίνεται τεχνικός λόγος ή τεχνητός λόγος. Αν δείτε το λεξιλόγιο των ανθρώπων σήμερα, είναι πολύ περιορισμένο. Και όλα έχουν να κάνουν με ορολογίες τεχνητές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μας στερούν τη δυνατότητα να εκφραστούμε. Όταν όμως μιλήσεις ως καθηγητής στα παιδιά ή ως Γαλλία, ξαναλέω, έχεις εκπομπές βιβλίου, εκπομπές εικαστικές, έχεις ακόμη εκπομπές σε μια Γαλλία που βράζει, παραμένουν ακόμη αυτές οι εκπομπές, τότε ο κόσμος έχει άλλες προσλαμβάνουσες. Τα αρχέτυπα της καλλιέργειας, του λόγου, παραμένουν. Και αυτό είναι που θέλει να σπάσει ο Μακρόν και η παρέα του. Να σπάσουν αυτή την καλλιέργεια που υπάρχει στη Γαλλία και κατ' επέκταση στην Ευρώπη, ώστε να φύγουμε από το λόγο τον ιστορικό, από το λόγο τον προσωπικό, από το λόγο το συλλογικό, και τι, που να καταλήξουμε σε έναν τεχνολογικό λόγο. Αρνούνται λοιπόν οι Γάλλοι. Μαζί τους κι εγώ και μαζί τους και όσοι Ευρωπαίοι ακόμη ανθίστανται. Νιώθετε ότι είμαστε στην εποχή του τέλους του στοχασμού? Ναι, εάν δεχτούμε ότι η τεχνολογία αντικαταστήσει οτιδήποτε έχει σχέση με την καρδιά και την εμπειρία, γιατί όλη η ιστορία, ο στοχασμός, είναι μία ματιά πάνω σε μία εμπειρία, πάνω σε ένα βίωμα. Γι' αυτό το λέει και η λέξη στόχος. Οι στοχαστές τι κάναν? Ζούσαν κάποια πράγματα ή παρατηρούσαν βιωματικά κάποιες καταστάσεις και μέσα από τη συνέργεια βιώματος και σκέψης γεννιόταν ένας στοχασμός. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα χαθεί και ο άνθρωπος παγιδευτεί σε αυτή τη λογική του μεταανθρώπου και όχι της καλλιέργειας και της παιδείας, τότε μιλάμε για το τέλος της αισθητικής και το τέλος του στοχασμού. Και βγάζω δύο βιβλία, βγαίνουν δύο βιβλία τον επόμενο μήνα από τις εκδόσεις Νίκας. Το ένα είναι «Το τέλος της αισθητικής» με ερώτημα, και από κάτω υπότιτλος «Τεχνομηδενισμός και σύγχρονη τέχνη». Αυτά που λέμε όλα τα βλέπουμε και στην τέχνη. Η τέχνη, σας το έχω ξαναπεί εδώ πέρα, προηγείται της πολιτικής. Σε όλα προηγείται η τέχνη. Ο πραγματικός δημιουργός, είτε με τη μορφή του ποιητή, είτε του καλλιτέχνη κτλ. Είδατε τι είπατε για το ready made. Τα έχει πει ο Μαρσέλ Ντουσάπ εδώ και 50 χρόνια. Πάντα προηγούνται. Βγάζω λοιπόν αυτό το βιβλίο και ένα άλλο μυθιστόρημα. Θέλω, μιας και το θίξατε και είπατε για την τέχνη, είστε εικαστικός μεταξύ όλων των άλλων. Και εικαστικός. Ναι. Και εικαστικός, είπα, μεταξύ όλων των άλλων. Θέλω να δούμε μερικούς πίνακες, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση, αν είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ πάρα πολύ, μιλώντας μας και για αυτούς, μου κάνει εντύπωση το κενό στο στόμα και στα μάτια σε αυτούς τους πίνακες των προσώπων, ακόμη και από ιστορικές φυσιογνωμίες. Ναι, εδώ είναι ο Δημήτρης Υψηλάντης. Όπως ο Υψηλάντης. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Μάλιστα. Γιατί? Καταρχήν, η απουσία των ματιών, ειδικά στα μάτια, έχει να κάνει με το χρόνο. Πρώτη ανάλυση. Το μάτι, το ζωντανό μάτι, συνδέεται με τις αισθήσεις του περιβάλλοντος. Άρα, όταν δεν υπάρχουν αυτά τα μάτια, τότε το πρόσωπο είναι άχρωνο. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι αυτή η έννοια των ζόμπι που λέγαμε. Πάνε να μας κάνουν την ιστορία σαν μια ιστορία των ζόμπι. Και όχι μια ιστορία η οποία να έχει ρίζες. Αφαιρώντας τα μάτια, ουσιαστικά είναι σαν να λέμε, καταγγέλουμε το ότι αυτή η ιστορία που έχουμε πάει να γίνει μια άψυχη άχρονη ιστορία.
Ενώ όμως η ιστορία που έχουμε είναι πολύ συγκεκριμένη και τα πρόσωπα αυτά που αναφέρονται εκεί είναι πολύ συγκεκριμένα. Γι' αυτό και τα κάνω πάντοτε με κενά μάτια, αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και με τη σχέση κενού και πλήρους. Δηλαδή, αυτό το κενό πρέπει να γεμίσει από ζωή. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα παραμένετε στο βάθος αισιόδοξος. Μου λέει εδώ ένας τηλεθεατής από τη σημερινή συζήτηση να καταλάβω ότι παρότι δεν δηλώνουν τεχνοφοβικοί, τελικά ζουν με το φόβο της τεχνολογίας. Όχι, καθόλου. Δεν έχω κάνω κριτική στην τεχνολογία. Η κριτική σκέψη είναι η πιο δημιουργική σκέψη. Δηλαδή, δεν δέχομαι ότι μου λέτε, θα πρέπει να τα κρίνω. Ίσα-ίσα, η τεχνολογία θεωρώ ότι έχει πολλά θετικά στοιχεία. Αλλά παραμένω βαθιά ανθρωπιστής. Μόνο αν ανθρωπισμός και τεχνολογία συνυπάρξουν, τότε θα έχουμε αποτελέσματα. Διότι η τεχνολογία έχει να κάνει με την έρευνα και ο ανθρωπισμός έχει να κάνει με την καλλιέργεια. Έρευνα και καλλιέργεια πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Άτομο και συλλογικότητα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Άρα, ανθρωπισμός και τεχνολογία πρέπει να συμβαδίζουν. Εγώ σε αυτή την πορεία είμαι. Τεχνοφοβικός. Θέλω κλείνοντας, κύριε Δαβέτα, να σας ρωτήσω με βάση αυτά που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, γιατί είμαστε σε χρονιά πολιτικών εξελίξεων, εκλογών, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού σχεδόν. Αν τα περίφημα bot πια δημιουργούν πολιτικό κλίμα, παράγουν δηλαδή έστω και εικονικό, αλλά αμιγώς πολιτικό κλίμα που στο τέλος γίνεται πιστευτό. Το έκανα το ερώτημα, οι άλλοι συνομιλητές προσπάθησαν να δώσουν γενικότερα. Θέλω πιο στοχευμένα όμως να μου πείτε. Τελικά στην κάλπη πώς θα φτάνουμε? Στην κάλπη μπορεί να φτάνουμε είτε με υποσύχηση, είτε έχοντας ήδη αποφάσεις προσωπικές. Αυτοί οι οποίοι είναι συνειδητοί, η έννοια της συνείδησης είναι μεγάλο πράγμα, αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν συνειδητά. Ανεξαρτήτως τι θα του πει από τον bot που λέτε ή οτιδήποτε άλλο. Θα μπορεί να διακρίνει τη διαφορά αν εμφανίζεται ένα ολόγραμμα, όπως είπατε, του υποψήφιου πολιτικού να τους κυβερνήσει Δημοσθένη Δαβέτα, να πω έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, τόσο πιστικά που να μοιάζει ως αληθινός με τα μηνύματα που θα περνά. Γιατί είδατε τι γράψαν οι New York Times, το παρουσιάσαμε, πως τα δύο στρατόπεδα δημοκρατικών ρεπουμπλικάνων τσακώθηκαν με αφορμή ένα κατασκευασμένο γεγονός με χειροπέδες ο Τραμπ. Τι έγινε? Το πολύ πολύ, στην περίπτωση τη δικιά μας που λέμε εδώ πέρα, το πολύ πολύ να οδηγηθεί όλο αυτό το πράγμα σε μια φασαρία, το οποίο θα οδηγήσει σε μια συγκυβέρνηση. Διπλωματική απάντηση των ημερών. Διότι άμα υπάρχει σύγχυση, στο τέλος θα πούνε, ρε παιδιά, ελάτε να κάτσουμε όλοι στο τραπέζι, να λύσουμε και τα καυτά προβλήματα τα οποία μας ζητούν οι ξένοι με το «έτσι θέλω», και να τα λύσουμε όλοι μαζί ώστε να μοιραστούμε λίγο την ευθύνη. Κοιτάξτε, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, να δούμε και μερικά έτσι πλεονεκτήματα, γίνεται μια μεγάλη βουτιά στην ιστορία και αναμορφώνονται και παρουσιάζονται πώς ήταν στην εποχή τους ο Ναπολέοντας, άλλες φυσιογνωμίες, η Κλεοπάτρα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Ναι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Στα πλαίσια του πολιτικά ορθών, έχουμε την τάση να επέμβουμε στα ιστορικά κείμενα. Για πείτε το αυτό. Το οποίο μένα με ενοχλεί πάρα πολύ, και να τα διορθώσουμε για να μην λένε κακές λέξεις. Δηλαδή, στην Αγκάθα Χρίστη να τη διορθώσουμε, να μην λέει κάποιες λέξεις οι οποίες σήμερα μπορούν να ενοχλήσουν κάποιους. Ή τον Εσχύλο που είχε γίνει παλιότερα στη Γαλλία, να μην του βάζουμε μαύρες μάσκες, μην παραξηγηθεί το μαύρο χρώμα. Αυτά είναι γελιότητες. Αυτά, επιμένω, είναι γελιότητες. Τον Εσχύλο τον κρατάς, την Αγκάθα Κρίση την κρατάς και την έχεις ως σημείο αναφοράς, ώστε για να δεις αν τότε υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία σήμερα τα έχουμε ξεπεράσει και θεωρούμε ότι τότε ήταν λάθος και σήμερα είναι καλύτερα. Τα κρατάς όπως είναι για να μπορούμε να καταλάβουμε την εξέλιξη και το πόσο ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί. Εάν τα διορθώσεις, τότε δεν έχεις ιστορική αλήθεια και πας κιόλας να καλύψεις τα λάθη και να ωραιοποιήσεις καταστάσεις οι οποίες στην εξέλιξη του χρόνου βελτιώθηκαν. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε και την αξία σε ορισμένα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης με την ανασύνθεση ιστορικών περιόδων. Βεβαίως. Για να προσπαθήσουν να προσημειώσουν πώς είναι οι άνθρωποι της εποχής. Μα είπαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Παράδειγμα, στους ίδιους τους καλλιτέχνες.
Ας πάρω ένα μικρό παράδειγμα. Mm. Κάνεις ένα σχέδιο το οποίο είναι τόσο μικρό. Μπορεί μέσα από την τεχνητή, από την τεχνική, το σχέδιο αυτό το ίδιο να μεγαλώσει. Και εσύ να επέμβεις πάνω στο σχέδιο που είναι μεγαλωμένο. Ένα μικρό παράδειγμα λέω. Μπορούμε να δούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Η τεχνική είναι φιλική προς εμάς όσο εμείς επιτρέπουμε στην τεχνική να λειτουργεί έτσι. Ως βοήθεια προς τους ανθρώπους. Αν εμείς ξεχάσουμε την ανθρωπιά μας και ξεχάσουμε αυτό που σας είπα για την καρδιά, τότε η τεχνική μπορεί να γίνει αντίπαλος. Και τότε θα έχουμε αυτά που βλέπουμε στα φιλμ του τρόμου, μάχες μεταξύ ρομπότ και ανθρώπων. Κάτι το οποίο είναι λίγο στη Γαλλία. Στη Γαλλία αυτό που συμβαίνει είναι η μάχη μεταξύ αυτό που υπολείπονται ως άνθρωποι απέναντι στην ρομποτική εξουσία, την υβριδική εξουσία, η οποία αυτή τη στιγμή διοικεί τη Γαλλία. Κύριε Δαβέτα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις, ειλικρινά. Και εγώ το ίδιο. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, αντί επιλόγου όπως ξεκινήσαμε. Να μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν πάντα τέσσερις πλευρές σε κάθε ιστορία. Η δική σου εκδοχή, η δική τους εκδοχή, η αλήθεια και αυτό που πραγματικά συνέβη. Ζαν Ζακ Ρουσό. Καλό βράδυ.